Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Δηλαδή, κάτσε, άμα ξεκινάμε Σεπτέμβριο 8 και 16, τα Χριστούγεννα που θα μπαίνουμε 9 με 10 κατευθείαν, τι κάνουμε τώρα. Θα μπαίνουμε 8 και 20, θα πάρουμε 3% ακροματικότητα και μετά θα φωνάζει ο Ανδρώνης και θα λέει εσείς τι γίνεται να πούμε. Όλο το μυαλό στο κακό στραβό, αλλά Σεπτέμβριο 8 και 16, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Αλλά μήπως ο Μαραγιάννης κάνει καλά, μήπως το δελτίο ειδήσεων να επιμεληθούμε λίγο, επιληφθούμε του θέματος. Αυτό θα το κοιτάξουν ο κύριος Μπούζος, ο κύριος Ανδρώνης, η αρχηγή. Αυτά τα παίζει box μια που δεν την ξέρει η μάνα της, με μια άλλη που δεν την ξέρει η μάνα της και το λέτε στο δελτίο. Ναι, Karate Kid και τέτοια θα πράγματα. Θα μπω καμιά μέρα εγώ με Karate Kid εδώ και αρχίζω να δέρνω κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρώνη. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Άμα το δελτίο, άμα το δελτίο ειδήσεων τώρα. Μια παίζει kickbox 22 χρονών αντί απλένει πιάτα. Γιατί είναι την αδική τώρα, με μια άλλη που παίζει kickbox και, ναι, και αρχίζει και το λέει ο άλλος ο. Ωχ, καλά ξεκινήσαμε. Καθυστέρα να πούμε Κωνσταντινίδης. Μανούλα μου. Ναι. Ωχ, μανούλα μου. Εντάξει, να κάνουμε έχουμε και πακέτα μεγάλα. Αφού θέλουν να διαφημιστούν εδώ, τι να κάνουμε. Όταν είσαι πρώτος, αυτό είναι διαφήμιση αυτό. Αυτό είναι είδηση. Όχι, όχι, άλλο του λέω. Το πακέτο το διαφημιστικό αφού ήταν μεγάλο, τι να κάνουμε τώρα. Δεν με νοιάζει το πακέτο. Εμένα με νοιάζει ότι λένε ειδήσει εδώ πέρα τη πλάκα. Πρέπει να τι πούν. Καλημέρα σας, πέθανε ξέρω εγώ ο Σιμίτης. Κατευθείαν γεια σας. Σιμίτης, καλημέρα. Πάει ο Σιμίτης. Παράδειγμα. Πάει ο Σιμίτης. Καλημέρα σας, Σιμίτης. Ξέρω εγώ. Έγινε σεισμός. Σεισμός 3,15 ρίχτερ. Μπράβο Κωνσταντίνε. Ναι, άντε πάρε στα θέματα τώρα. Θέματα, πες μια χρόνια πολλά, έχεις καμιά Αριάδνη, τίποτα, κάνα Ρομήλο. Όχι. Τίποτα. Αριάδνη, ένα γκέι Ρομήλο. Ρομήλο, να το σε τσάκωσε. Στην εκδρομή την πενταήμερη. Αυτά θέλω. Τι κάνει ο τερεπέγολη ψυχούλα μου, ρε φίλε. Αυτά θέλω. Κάτσε, θα πάμε τσουλού, θα πάμε στον πάγο, θα πάμε στον άλλο. Δεν έχουμε χρόνο να φιλιαρούμε. Τρέχουμε ό,τι σωθέ έχουμε. Θα βρούμε ποτέ. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Θα τρέξουμε λίγο παραπάνω. Ούτε πάμε Ρομήλο, ούτε Βρομήλο. Κάτσε, πε για το γκέι αυτό εδώ τώρα. Για πε με διαφορά. Ήταν ένα εκεί στο τουριστικό γραφείο που βοηθό εκεί ο Ρομήλο. Εσύ που ήσουν, ήσουν. Του δεύτερο λύκειο του μα μαζί, ωραία. Και τι έκανε. Του μα κολούσε ο Ρομήλο. Αλλά να το σ Μήλος. Τον οποίο λέγαμε Βρομήλο εμείς. Είχατε εσείς Βρομήλο. Έπαιξε φλερτάκι, έγινε τίποτα. Τι φλερτάκι. Όταν έπεσε το ξύλο. Μπερκετάκι έπεσε. Όταν έπεσε το ξύλο με το Λύκειο Πειραιά στο πλοίο. Τι έκανε ο Ρομήλος. Ο Ρομήλος κοιτούσε. Στα μπάρια κρυβόταν. Κρυβόταν στα μπάρια ο Ρομήλος. Να το είδες, ρε φίλε, τι μίλησε μια ιστοριούλα με τον Ρομήλο. Έτσι. Η Αριάδνη και αυτή σήμερα και σταμάτησε το πλοίο στη μέση. Στη μέση του ωκεανού. Ναι, ναι. Προ Κέρκυρα που πηγαίναμε. Και Κέρκυρα πήγατε πενταήμερη. Πενταήμερη, ναι. Σας κορόδεψαν, ναι. Τι Κέρκυρα πενταήμερη, τι πενταήμερη. Είχαμε έναν καρατερίστα, το Δήμο, τον Πατάκη. Ο Πατάκης. Πατάκης Δήμος. Αυτός με τα βιβλία που κάνανε σκονάκια, άλλος. Όχι, άλλος. Άλλος, εντάξει, Πατάκη, αγαπάμε Πατάκη. 5-6 τους πλάκωσε αυτός, μιλάμε ο για Πατάκης. Ζω, άλλους 4 ο Μπέλιος ο Χάρης. Εσύ ξεπάθος κανένα. Κάτι πρόλαβα κι εγώ. Κάτι μια ψηλή ένεση. Στο πίσω μέρος ήμουν. Ο Ρομήλος τίποτα, στα μπάρια κρυμμένος. Ρομήλος. Και τώρα Ρομήλο, χρόνια πολλά να τον ευχηθούμε. Έτσι, λοιπόν, ναι. Θυμηθήκα μια ωραία σειριούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε στα βαθιά κατευθείαν στο Τσουλού. Ναι. Είδες ματσάκια χθες, θα γουστάραμε. Γιατί θα πάμε μετά στο ντέρμπι. Πάω στο Βαρσαλινό με το Μουχάλη. Πάλι! Ναι. Πάλι να φας. Του λέω, βράδυ. Του λέω,
Κάθε τρίτη βράδυ τρώω. Α, τρίτη βράδυ είναι μόνο τρίτη βράδυ. Μόνο τρίτη βράδυ. Σταντάρε, σταντάρε. Πάω κρεατάκι, τρώω με χόρτα. Πήρε τη μήνυ. Όχι. Γιατί? Γιατί καταβρόχθησε προηγουμένω η μήνυ. Α, είχε φάει, εντάξει. Την μηνούλα μα, εντάξει, ναι, είναι το κοριτσάκι μα. Του λέω να το βάλουμε στο γύρω-γύρω γιατί έχω παίξει κάτι μάτσια, κάτι ιστορίε κτλ. Ωα, δούμε την Νάπολη με τη Λίβερπουλ. Ωραίο μάτσι ήταν. Τι να σε πω. Εγώ χθες δεν είδα γυριστήρι, είδα Νάπολη, Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ Μπαρσελόνα, αυτά τα δύο. Ας για να δω γκολ Μάτος, έπρεπε να πάει στο Μάτος. Δεν παίρνω την Αϊναλή, να δω δόξα Τούμπας, Πανελλήνιος Τούμπας. Ναι. Άσε με καημένε τώρα. Ναι, 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 τώρα, ναι, από ναι, θέαμα ναι. Και τέτοια. Ναι. Περιμένω να δω το Φερέιρα λίγο θέαμα 3-3-2-2. Γουστάρισε, γουστάρισε. Κοίτα. Αγαπάς Φερέιρα, σου δίνει ψωμάκι. Μου δίνει θέαμα. Φυστικοβούτυρο σε βάζει τη φετούλα. Αλλά ο Φερέιρα, κάτσε με αρχή, άλλο Φερέιρα κερδίζει ακόμα. Κάτσε με αρχή, μοιράζει και ντόρτια τον Φερέιρα. Και ενδιαφέρει. Τα κάνει τα 3-2-4-1. Βελτιώσει. Ονειρεύεσαι 4-1 για την Κυριακή. Εγώ δεν ονειρεύομαι. Έλεγε στο Βαραγιάννη έξω, πολύ ψηλωμένη, έρχεσαι και τέτοια. Χθες ήμουν σε μια παρέα μόνο Αριανού, στα φιλαράκια μου κάτω Καλαμαριά, Σπύρο, Στέλιο εκεί, Ζάκ, όλοι. Θα σου πω την ψυχολογία. Άκου τι μου είπαν. Ναι, τι σε είπα. Πάρε μεγάλο λουκάνικο, λέει. Ας να με κάνουν τέτοια, λέει, γιατί τη Δευτέρα δεν μπορεί να το φάσει το κι αυτό. Το λένε αυτό. Ψηλωμένοι όλοι. Όχι, όχι, όχι. Τα λένε για να παίρνουν θάρρο. Λε. Βέβαια. Εγώ τους άκουσα ψηλωμένους και άμα ρίχνατε εσείς τότε στον Παναθηναϊκό τα ίδια θα λέγανε. Λέω ναι, δεν σας αδικεύω, τους λέω. Μεγάλη εγώ νίκη. Εγώ τι κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Ότι και αυτός εδώ η μούμια του Φαραώ, ο Τερζής, ο Απόστολος. Πήρε και αυτός τα πάνω του. Πήρε θάρρος και αυτός. Μα αυτό σου λέω είναι ναι. Όλοι πολύ ανεβασμένοι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Έτσι, και πέρσι με το ήμουν ο Γουσουντού πάλι πήγα να βγάλα διπλό, κατάλαβες. Α, μα και αυτό να πω. Και εγώ είμαι ψηλιασμένο γιατί έρχεσαι τώρα. Γιατί ήθελα να τον κράξω. Όχι, μην τον κράξω. Γιατί να τον κράξω. Αφού θα έρθει ο άλλο τώρα. Γιατί 4-0. Ναι. Και πάει, βγαίνει σέλβι με κάτι γκόμενε να πούμε. Αλλά Τερζής. Τερζής με Instagram με γκόμενε. Είναι και τέτοιο. Μία από μακριά αυτά. Αλλά. Θα είσαι προσεκτικό. Εντάξει τώρα τελευταίο του μάτσα. Αφού θα έρθει ο Ένικ τελικά. Είδα και από είδα μάλλον. Ο Ένικ. Θα πάμε εκεί μετά. Εκεί καταλήγω. Ωραία. Κουμπαράκια λέει θέλω ένα σχόλιο. Θα το κάνω το σχόλιο. Ότι σχόλια θέλετε στέλνετε. Όταν είναι ειδικά ποδοσφαιρικά. Μου αρέσουν. Τι λέει γρήγορα. Θέλω ένα σχόλιο λέει πως βλέπετε το δίδυμο Τσάικ Λιβάγια Ολιβέρα. Ο Μουσάτους 21 είναι αυτό. Ο καλύτερο δίδυμο του πρωταθλήματος. Εγώ δεν θα πω το καλύτερο δίδυμο γιατί δεν θεωρώ τον έχεις Ολιβέρα. Στον Μπέλκα με τον Άκον καλύτερο. Δεν θεωρώ τον Ολιβέρα καλύτερο σέντερ φορ πρωταθλήματος. Από εκεί ξεκινάω. Το Λιβάγια, το Λιβάγια τον θεωρώ ίσως και ένα από τους δύο καλύτερους. Ποιο θεωρείς καλύτερα δίδυμα. Δηλαδή Βαλμποενά. Πώς το λέτε, μα δεν παίζουμε δίδυμα τώρα. Δηλαδή, όχι, το λέει δίδυμο το 9 και το 10. Το 9 και το 10. Έχει καλύτερο δίδυμο εσύ με Πέλκα να πούμε. Πίσε Βαράκο. Πίσε Βαράκο είναι από την άλλη μεριά. Πιάμε, αφού χώνεται και αυτό μέσα άσε από εκεί. Για δίδυμα ο Πέλκας πάει από πίσω. Ο Πέλκας είναι δεύτερο ναι. 19 μαζί με τον Άκου. Γιατί, έχουν, είναι καλύτερο από τον Ολιβέρα και τον Λιβάγια. Τι έκανε ο Ολιβέρα τώρα, γιατί να καταλάβω κι εγώ τι έκανε. Άλλον, εσένα τι έκαναν οι δικοί σου. Πώς βάλει τα γκολ ο Πέλκας από 5 μέτρα. Ο Τσούμπα έχει βάλει γκολ σε όλα τα μάτς καταρχήν. Ο Τσούμπα δεν έβαλε με τον Πανιόνιο. Δεν έβαλε τώρα με τον Πανιόνιο. Το φάουλ ήταν, επιθετικό φάουλ. Εντάξει, το μέτρησε. Το έβαλε, ναι, το μέτρησε. Το μέτρησε, άντε, εσύ, το έκανε ένα σκεφάλαιο, το βάφτισε. Δεν έβαλε τώρα με τον Αντρώμη τον γκολ. Τι έτρωμε, το τρένα πάνω από τη γραμμή. Τι να κάνω, το έβαλε, να μην το βάλω τώρα. Εντάξει, σιγά. Ποιον θεωρεί εσύ καλύτερο, αυτού θεωρεί. Εγώ θεωρώ τον Λιβάγια καλύτερο παίκτη ίσως και του πρωταθλήματος μεσοπιθετικά. Ναι. Μεσοπιθετικά. Ναι. Άλλο αυτό, αλλά τον Ολιβέρα δεν τον έχω τόσο ψηλά. Ρε, μου, τι να κάνουμε. Θα τον δεις. Παρόλα αυτά όμως, ναι, ναι. Νομίζω ότι η μαεστρία του Λιβάγια θα τον βοηθήσει και θα βάλει αρκετά γκολ. Αυτό είναι έτσι τα δίδυμα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Σε ένας αρέσει το καλύτερο δίδυμο λες. Νομίζω ναι, γιατί ο Ολυμπιακός, α πούμε, με Λαράμπι Βαλμπουενά δεν είναι καλός. Είναι. Ναι. Αλλά ο Λαράμπι είναι μια κλάση πίσω από τον Λιβάγια. Ναι. Ο Ελαράμπι. Δεν τον ξέρω πολύ πιστεύει. Ο Ακποπ είναι μια κλάση πίσω από τον Λιβάγια. Εξελίξιμος ναι. Όμως. Ναι. Δεν τον πιστεύει τον Ελαράμπι. Σήμερα με Γκερέρο θα πάμε μετά για τον Ολυμπιακό. Έχει εντονάκι. Είναι Ολυμπιακός. Ναι. Έχει εντονάκι. Εμείς έχουμε. Μην πω τι έχουμε. Ο χοντρός. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Mm. Δηλαδή μπορεί να παίζει με τζιμίκα βασικούς και τέτοια τετράδες. Τσιμίκα, βασικούς, μπουχαλάκιδες και να πάει ξανά βασικούς με τον Παναθηναϊκό. Ξανά βασικούς στο Champions League. Θα βάλει κούτρι δηλαδή, μετά. Εκτός αν έχει πλάτες να πούμε ο χοντρός. Πώς δεν έχει. Ό,τι θες έχει. Ναι. Το πρωτάθλημα του Κούλι. Το αλλάζονται τώρα. Ναι. Εδώ τώρα αφαίρεσαν 350 εκατομμύρια τα χρέη της Νόβα και τα πήγανε λέει κούρεμα να δώσει 30 λέει για να την πάρει. Φίλε, και σαν μάτς το οικογενειακό επίδομα για να κόψει χρήματα για να πάρει ο Μαρινάκης το κανάλι. Δεν τα λέμε. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία δεξί δεν είναι. Κεφαλαιούχοι με το κεφάλαιο. Ναι, με το κεφάλαιο. Ωραία, όταν ο Τσίπρας ως αριστερός πήγε με το κεφάλαιο, γιατί ο άλλος που είναι πραγματικός δεξιός καπιταλιστής να μην πάει. Να μην πάει, λες. Γιατί να πάει. Ναι. Γιατί να μην πάει. Ναι, αλλά είναι ρε, φίλε, εγώ λέω, ο φίλος σας ο Μητσοτάκης. Ποιος φίλος μας. Ο φίλος σας, εδώ γενικός, δεν ξέρω να θα. Ο φίλος σας ο Μητσοτάκης είναι πιο ειλικρινής. Σου λέει, εγώ είμαι φιλελεύθερος. Καλά το πάει. Μια χαρά. Απλά με τα φιλαράκια του έχει πολύ καλές σχέσεις. Μια χαρά το πάει. Εγώ δεν βλέπω και αξιολογώ. Αλλά 350 εκατομμύρια τα χρέη της Νόβα τα ψαλιδίζουμε, τα κάνουμε 35 για να τα πάρει. Δεν πειράζει, τα ισοφαλίζουν με το κοντομίνα τα χρέη. Ναι. Το οποίο ο κύριος Τσίπρας, να πούμε, δεν έβγαλε μιλιά ως αριστερός. Όταν ο αριστερός δεν βγάζει μιλιά στον κεφαλαιούχο,
ο δεξιός δεν θα μιλήσει. Σωστά, δεν θα μιλήσει. Αυτά τα ψηφίζατε Νέα Δημοκρατία. Ποιοι? Εσείς εδώ οι παοξίδες. Παοξίδες αφού ψήφισαν και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, αυτά τα μισθό βαρδάκι που ψηφίζουν και βλέπετε άλλοι βασιλέματα. Κάτι Ολυμπιακοί ψήφισαν και αυτοί ΣΥΡΙΖΑ κάτω. Δεν θα ήθελα να είμαι Ολυμπιακός και να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Και παοξίδες να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτά τα έχω πει και για τους δύο τελείωσε. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Θα διαβάσουμε αρκετά μηνύματα, παιδιά. Διάβαστα. Στέλνετε, δεν πειράζει, ναι, διάβαστα εσύ. Πώς βλέπετε, ειδικά όταν είναι ποδοσφαιρικά, μένα μου αρέσουν πολύ. Πάρτε, μην βάζει άλλο. Πώς βλέπετε, λέει, τον Γκάμα στη θέση 10 και αν θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ αμυντικά στο κέντρο με Ματίγια, Σάσα και Γκάμα. Ματίγια, Σάσα και Γκάμα. Ματίγια, Σάσα και Μπρούνο Γκάμα. Είναι πολύ καλή τριάδα. Ο Γκάμα δεν μπορεί να παίξει για μένα δεκάρι. Πώς δεν μπορεί. Το βάλει πίσω από τον τέτοιο. Γιατί δεν μπορεί. Άμα βρει χώρο. Γιατί θα βρει χώρο. Πίσω από το 10, πίσω από το 4, εγώ δεν θα τον έβαζα. Να χτυπήσω πάνω στον Εσίτη τον Γκάμα. Να συγκλίνει ο Γκάμα από τα πλάγια διαρκώς προς τα μέσα, εγώ θα το έλεγα. Αλλά να παίξει θέλω, δεκάρι. Θέλω, βεβαίως. Θέλω να παίξει ο Γκάμα δεκάρι, αλλά μου πούνε οι Αριανοί. Και ποιο θα βγάλει έξω από την τετράδα. Να με πούνε οι Αριανοί, ποιο θα πιάσει τα δύο μπακ του ΠΑΟΚ όταν αμήνεται ο Άρης. Ένα είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό ο οποίο, γιατί κάτι τόσο. Κάτι Μαρτίνε. Αυτοί δεν παίζουν τώρα. Κάτι Φετβαζίδη. Ένα που δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Ναι, ένα που δεν μαρκάρει. Αυτό. Ναι. Ωραία. Ποιο αλλά άμα βάλει τον Γκάμα, βγάζει ακόμα ένα που θα μαρκάρει. Ναι. Γιατί και ο Γκάμα δεν μαρκάρει. Ναι. Αυτό σου λέω. Εγώ λέω αυτοί οι τρεις δεν παίρνουν το κέντρο του ΠΑΟΚ. Αν βάλει το Φετβαζίδη δεξιά, ναι. Όποιον και να βάλει πάνω σε μπακ το Φετβαζίδη. Είναι πρόβλημα για τον Άρη. Θα έχει θέμα, ναι, αλλά θα έχω και εγώ πρόβλημα αν δεν ναι. γυρίζω πίσω. Γιατί ο Φετβατζίδης είναι ο καλύτερος που θα με ανακατεύει εκεί. Θα έχω θέματα. Ο Γκάμα είναι μια καλή λύση για τον Άρη. Ποιον βγάζεις. Εδώ τώρα για να δούμε ποιον βγάζεις. Γιατί κάποιον πρέπει να βγάλεις να βάλεις το 10. Εκεί παίζει συνήθως ο Ντικινή. Ναι. Συνήθως ο Ντικινή. Ο Λάρσον. Ο Λάρσον αριστερά. Στην πάντα. Και... Ο στην άλλη πλευρά είναι ο Φετβατζίδης και είναι ο Ντικινή και μπροστά του είναι ο Ιντέγε. Ποιον βγάζεις. Από αυτού εδώ, ποιο είναι ο πιο φλόρο. Από αυτούς τους τέσσερις. Ναι, ποιος είναι ο πιο φλόρος που άμα δει κανένα κομμουνιστή στη θύρα 4 αναρχικό, ξέρω εγώ, θα βάλει τα κλάματα. Πιο φλόρος από όλους έσπο στο θέτης. Ποιος είναι. Είναι ο Φετβατζής που δεν μαρκάρει δεκαετία. Το Μαντζίν είναι φλόρος. Δεν τον βάζουμε μέσα, δεν τον έχουμε βασικό αυτό. Θα βάλει την κοινή. Δεν βγάζω την κοινή. Εγώ αυτό θέλω να πω στο τέλος. Οπωσδήποτε, την κοινή. Εκεί καταλήγω. Δεν βγαίνει αυτός από την δεκάδα, ναι. την κοινή, αφού δίνει ισορροπία εκεί. Γκάμα. Γκάμα σε μία μπάντα, Φετβατζής στην άλλη. Αυτό δεν αλλάζει. Θα κάνει μαρκαρίσματα. Θα τα χάσει. Ναι. Θα τα χάσει, αλλά και εγώ θα πρέπει να προσέχω γιατί πίσω αυτοί, άμα βρουν ρυθμό και χώρο, θα με τρυπήσουν. Ο Άρης πρέπει να σε χτυπήσει στον αμυντικό σου χάφ, εκεί. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα κατεβάσει ο ΠΑΟΚ την ομάδα του. Γιατί του Άρη, εγώ την δεκάδα την ξέρω. Ναι. Δεν θα αλλάξει δεκάδα. Ενέσει τον ΠΑΟΚ και έχει πολλές καινοτομίες να πούμε. Αφού πάλι είναι ναι, αμφίβολη ο Ελκαντουρί. Πάλι αμφίβολη. Τι έπαθε ο Ελκαντουρί. Ό,τι παθαίνει πάντα. Έχει μια μόνη μείωση αυτό. Τι έπαθε η Θεία Μαρίτσα. Τι έπαθε η Θεία Μαρίτσα. Τι το έξα αυτό εδώ πέρα για τα μαλλιά, τι είναι αυτό τώρα. Τι έπαθε πάλι ο Ελκαντουρί. Ενοχλήσεις είχε. Ωραίο Ελκαντουρί. Ναι. Είναι ο κατά φαντασία ένα ασθενής. Ναι. Τι ναι. Ή θλάση, θα πάθει η ίωση ή το πιάνει το ψυχολογικό. Δεν κάνει ο άνθρωπος, δεν το κατάλαβες. Άραξε καναπέ και κοίτα την τριλάρα ναι. από τη ΣΕΚΑ. Πόσα έκοψε ρε Καρντάση. Ναι. Ποιο πρωτάθλημα του Κούλι. Ναι. Με γκολ φάουλ στον Πανιόνιο. Λέει ο παδό του Ολυμπιακού, εμεί τα διαβάζουμε όλα. Τι κούρεμα λέει για τη ΣΕΚΑ, ποια δικαιολόγησε τώρα. Πάντω δεν έκανε κούρεμα 250 εκατομμυρίων. Τι κούρεμα έκανε η ΣΕΚΑ. Διαλυόταν την έπαιρναν οι Τούρκοι και για να μην την πάρουν οι Τούρκοι, λέει σα παρακαλώ να σβερθεί κάποιο. Ναι. Και βρέθηκε ο Σαββίδη. Ενώ την Νόβα την παίρνουν πολύ, ε. Την Νόβα για τι να κάνουμε. Χρεωμένη, η Νόβα είναι καταχρεωμένη. Hey. 200-300 δεν ήταν. Ναι, αλλά την Νόβα δεν την πάρει κανένα Τούρκο. Κλείστε το κανάλι, βρείτε τι θα κάνετε. Και άμα το πάρει Τούρκο, τι θα γίνει. Θα μας πάρουν τα σύνορα οι Τούρκοι, άμα την πάρει Τσεκάμπ. Έλα, ρε, διάβασα τα μηνύματα. Ρε Νικολή, λέει, με τον Παναθηναϊκό 10 έπαιξε ο Γκάμα και άλλαξε όλη την ομάδα. Δεν έπαιζε 10, σύγκλινε προς τα μέσα και έβρισκε τους χώρους. Όχι, αλλάζανε με εσωτερικές αλλαγές. Αλλάζανε, κάνανε εσωτερικές. Το χτύπησε εκεί με τον Γκάμα γιατί δεν είχε αμυντικά χαφ. Και έφτανε πολύ. Και πέφτε πάνω στα κακά Ελληνάκια στόπερ και δημιουργούνταν κατάσταση. Πίεσε και λίγο ψηλά τα στοπεράκια τη πλάκα. Κάνανε το λάθος και έγινε ιστορία. Φίλε Δημήτρη, αν πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, τότε θα φας 4. Όχι, αν πας να παίξει έτσι. Όχι, ναι. όχι. Με μαυρομάτι, με πούγκουρα, με χαφ χωρίς κουρμπέλι που μπορεί να τον κράζουμε. Τώρα... Αλλά αμυντικά είναι καλό. Εντάξει, τώρα τα κάνουμε. Αμυντικά είναι καλό. Όταν στον Παναθηναϊκό είναι απουσία ο κουρμπέλι, τραβά τρίχα από τη φαβορίτα και. Μα είναι, έπαιζε με τον Δόν και με τον Ζαχή που δεν μαρκάρει κανένα καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Έφαγε την αποβολή με τον Όφη. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Τι έγινε πάλι. Κάθε φορά που παίζει πάω κάρι. Έρχονται κάτι γορίλες εκεί έξω από το. Τι έγινε πάλι, για πες, τι θες να πεις τώρα, ρε άνθρωπε. Κάτι γορίλες. Πού έρχονται. Έρχονται από το Μακεδονία Παλάσσα, από εκεί την περιοχή, όχι από το ξενοδοχείο. Ναι. Κάτι γορίλες ναι. και υπενθυμίζουν σε κάποιον άνθρωπο του Άρη ότι οφείλει κάποια δεδομένα να πούμε στον κύριο Σαββίδη. Πώς, αφού πέρσι ο Άρης και ο Χίμπε πήρε. Τι δεδομένα τώρα, ρε Κωνσταντίνε. Πάλι πας να με μπερδέψει. Πώς, πέρσι δηλαδή δεν ήταν αυτά τα δεδομένα. Και ήρθε με πήρε χί και με offside κιόλα γκολ. Με στην Τούμπα, παραλίγο να με ψαλιδίσει. Πότε το πήρε.
όταν έκαιγε το πρωτάθλημα ακόμα. Σιγά. Μια χαρά έκαιγε. Σε βαθμού. Στο Χ στην Τούμπα δεν με ξαναπήρε. Δηλαδή τα δεδομένα αυτά πότε, όποτε πόσο θέλει να φανίζουμε. Πόσο έδινε το 1-1, 7 μονάδες πόσο έδινε. Δεν ξέρω πόσο έδινε. Έλανε παίξε μπάλα. Δεν ξέρω πόσο έδινε. Ρε, ξύπνα ρε στην Ελλάδα, ρε, ξύπνα ρε. Καλημέρα τρελά αγόρια από σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Κουμπαράκι, κουμπαράκι, επειδή και εγώ από χθες όπου πηγαίνω ακούω ότι θα έρθουμε και θα σας πιτσιλήσουμε. Τι έγινε να πάτε, θα σας χωράρει ο Φετβατζής, θα κατουρίσει ο Ιντέγε. Ρώτα λοιπόν, αν έρθουμε τέτοια μαγιά, ένα τρίμπαλο θα τους ρίξω. Δεν ξέρω, εγώ τους βλέπω και ακούω. Ερώτηση. Ναι. Τι είναι καλύτερο για τον Άρη, να έρθει τρομοκρατημένος όπως έμπαινε πολλά χρόνια στην Τούμπα ή ψηλωμένος? Και τα δύο ελοχεύουν κινδύνους για τον Άρη. Κάτω ενδιάμεσο να έρθει. Ναι, κάτω ενδιάμεσο. Κάτω ενδιάμεσο. Να έρθει αισιόδοξος και προσεκτικός. Αισιόδοξος, προσεκτικός, ναι. Με καλή ψυχολογία, αλλά χωρίς να διακυβάνει. Τι θα έχουμε. Πάμε τώρα λίγο, μια που ξεκινήσαμε με τον Άρη. Γρήγορα. Ήθελα να πάμε Champions League, αλλά ναι. Ο Άρης θέλει ξένο και καλά κάνει και θέλει, ναι. Ξένο. Και εγώ ξένο θέλω. Θες ξένο εσύ. Φυσικά. Ποιον Έλληνα θέλεις? Δεν ξέρω ποιον Έλληνα, ούτως άλλως δεν έχω διασυνδέσει την ΚΕΔ. Εγώ άλλοι έχουν διασυνδέσει, ναι, την ΚΕΔ. Εν τέλει. Εντάξει. Στην ΚΕΔ. Άλλο έχω ΕΠΟ, άλλο έχω την ΚΕΔ. Έτσι. Φοβάσαι το διαιτητή? Όχι, δεν φοβάμαι, αλλά σωστά ο Άρης, ναι. Εδώ για να λέει θέλω ξένο διαιτητή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή γιατί? Ζητάει ξένο διαιτητή ο Παναθηναϊκός και δεν ζητάει ο Άρης που, ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτή. Είναι διαλυμένο σωματείο. Μάλιστα. Σωστά. Ωραία τα λες. Και 30 πήγε. Και 30 πήγε. Δυστυχώς. Και σωστά και για το θέμα του ΠΑΟΚ TV, αλλά θέλω να κρυμνιάξει για την Νόβα τώρα που θα πάει ο Μαρινάκης όμως. Δηλαδή αν παίξει Άρης Ολυμπιακός μετά από τρεις εβδομάδες και είναι διοκτήτης ο Μαρινάκης. Να φύγει. Να κρυμνιάξει. Να φύγει. Ποιος να φύγει? Ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Μπέος, όπως λέγανε. Που είπανε, ναι, σωστά. Ναι, για να διαλύσει Νόβα. Σωστά. Α, να τα μα. Γιατί δεν φεύγουνε? Έχουνε συμβόλαια, δεν ξέρω. Γιατί μιλάγανε? Έχω τη λύση όμως για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, φίλες και φίλοι. Το συνδυαστικούμε για ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο Volton.gr, καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων να κάνετε εκτός από τις δουλειές σπιτιού. Έτσι θα έχετε όλη την νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζεται για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα και εκτός συνέπειας 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή καλείτε στο 11300 Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ναι. Ρωτάει ένας φίλος, τι ψηλώνει περισσότερο, λέει, τα 4 γκολ απέναντι στο σκοτωμένο Παναθηναϊκό ή γκολ στο 92 μετά από ακύρωση γκολ στο 89? Ρωτάει ένας φίλος. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να ψηλώνει. Είναι θέμα ψυχολογίας. Και οι δύο έρχονται πάντως, θα κατέβουν με καλή ψυχολογία. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα έχουν καλή ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει πολλά περισσότερα από όσο ο Άρης αν χάσει το παιχνίδι. 100%. Δεν το συζητάμε. Το άγχος δηλαδή πρέπει είναι να. Είναι γηπεδούχος, έχει 30 τόσα μάτσα είδος, παίζει την έδρα. Παίζει για πρωτάθλημα που παίζει ο Πόντος. Ναι, ναι, όλα παίζουν ρόλο. Ο Άρης είτε πέμπτος βγει, είτε όγδος βγει. Όγδος όχι, όχι. Τι θα κάνει. Η πέμπτος ή όγδος, ο Άρης πρέπει να είναι μέσα στην πεντάδα. Και άμα δεν είναι στην πεντάδα, τι θα πάθει δηλαδή. Δεν θα βγει η Ευρώπη. Δεν και άμα βγει η Ευρώπη, πού θα πάει? Το Σεπτέμβριο θα είναι λίγο εκτός Ευρώπης. Λίγο ήθελε, ρε Κωνσταντίνε, λίγο ήθελε. Λίγο πέρσι. Ήθελε, πολύ ήθελε. Ποια Ευρώπη μόνο με τον Άρη. Δεν έτρωγε το τρίπολο. Καλό θα είναι. Θα είμαι η Αίτητο άλλο ένα χρόνο μέσα στη Χαριλάου. Αλλά πονηρώσει, ε! Μισό λεπτό, ρε Κωνσταντίνε. Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι γαβγό εγώ στην Ευρώπη. Ναι. Να παίξω ένα μάτ. Να πάρω 5 εκατοστάρικα, α πούμε. Ναι. Ωραία. Εγώ, Σαραπτόπουλο. Δεν στείνω 3 μάτ στο πρωτάθλημα. Εσύ είσαι Σαραπτόπουλος όμως. Έλα, φίλε. Για ένα μάτ θα γίνει όλη η κουβέντα. Του κινησμού, ρε φίλε. Έλα, φίλε. Στείνω 3 μάτ 7-2 και τελειώνει η φασαρία. 7-2. Αλλά εγώ θα στήσω. 7-2 και όλα αυτά. Το σκορ τυχαία το είπε 7-2. Ναι, τυχαία. Αλλά... Και του λέω του παίκτη μου, α πούμε, ναι, ναι. Θα κάνει από την μεριά τη δεξιά τη έντρε. Γιατί έχω πει εγώ τον αριστερό μπακ να είναι μαγεμένο. Μαγεμένο. Εγώ θα το πω. Αλλά. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε εγώ. Δεν υπάρχει γάμα εθνική πρόεδρο, ναι, ναι. Και εδώ κοντά στην περιοχή μα. Όπα, ναι, 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 ναι. Κέρδιζε 3-0 η ομάδα. Πρέπει να. 3-3. 3-3 να έρθει, ναι. Το 3-0. Παιδάκι 19 χρονών τώρα έπαιζε εκεί. Ναι. Πήγε στον παπά του, λέει, μας είπε, λέει, ο πρόεδρος, λέει, 3-3. Τι παιδί μου, λέει, ότι σε είπε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Ότι ο κοίτα πρόεδρος... και ο πρόεδρος. Έγινε 3-3. Και τι, αφού το ο πρόεδρος με ο κεκές 3-3. 3-3 λέει, θα. Λοιπόν, χθες πάντως δεν είχατε τι πράγμα είσαι. Συγγνώμη, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι έτσι. Εάν εμείς προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο, στο κοινό μας, ότι είναι διαφορετικός, θα μας ζέρουν στον δρόμο. Δεν είναι καλύτερο να έχουμε μία σχέση με τον κόσμο, γενικά με τους πελάτες. Είναι καλό να γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Ναι, τι να τους λέμε αλλά τώρα. Αυτό ότι για μένα δεν είναι το 3-0 σιγά με δεν έχει 3-3. Ναι, δεν είναι ο σωστός ο δρόμος. Δεν με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει. Θες την πραγματικότητα. Οι άλλοι διδάσκουν αγάπη, ναι. Οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά χρυσάφια έχουν από πάνω. Έχουνε. Ναι, τα λεφτά κοιτάνε. Είδες μαλίτσα χθες. Είδα, μωρέ. Πάμε λίγο να τα δούμε. Πάμε λίγο να τα δούμε, θα πάρουμε τη σειρά.
Άγιαξ Λίλ 3-0. Ναι, 2-3 γκολ το πιάνω. Το πιάσαμε, ο Άγιαξ. Μετά τη σεντερφόρ. Μετά τη σεντερφόρ, πρόμεσε έβαλε γκολ. Από πίσω η άμυνα πάλι έβαλε γκολ. Ο Άγιαξ, θα είπαμε, είναι αρχίζει ομάδα. Και πατάει, πατάει λίγο. Θα πατήσει γκάζ πολύ ο Άγιαξ. Θα πατήσει λίγο είναι Άγιαξ. Ομάδα επίπεδου νοκάου. Το θέμα τι γίνεται με το φόρτου. Όταν ο Τάντιτς. Έχω ένα θέμα με τον Άγιαξ. Ο Τάντιτς όταν παίζει 9 που δεν είναι 9 παίζει ωραία μπάλα. Παίζει ωραία. Όταν τον Τάντιτς το βάλει. Όταν τον Τάντιτς το βάλει ή από πίσω ή από τις πλευρές, βλέπω ότι δεν τραβάει το έργο. Τον βάζει έτσι που μένει. Άρα βολεύεται έτσι. Εφού βολεύεται βέβαια. Εντάξει, Ντόλμπερκ, Μόλμπερκ εκεί και όλα τα πάντα. Ντόλμπερκ έφυγε. Συνήθιγε ο Ντόλμπερκ. Τον πούλησαν. 18 εκατομμύρια. Βέβαια, τον πούλησαν. Πούλησαν σκλάβα γυναίκα με κυταρίτιδα. Ποιο Ντόλμπερκ, ρε. Εντάξει, το 19χρονο είναι, φίλε. Θα πάμε σε λίγο σε ένα 19χρονο που κάνει ήδη πάταγο στην Ευρώπη για το σχολιάσουμε. Για τον Μπαρτσελόνα, λες. Όχι, εκείνο είναι 16 χρονών ο Φατή. Ναι. Το Χάλαντ. Τώρα θα πάμε σε λίγο. Πάμε σε λίγο, ναι. Λοιπόν, η Λίλ εμφανίστηκε μετά από καιρό, άρπαξε τρίμπαλο. Α, στη Λίλ. Ο Άγιαξ, ο οποίο είναι η αγαπημένη ομάδα των Αριανών. Έτσι θε εκεί που πούμε, άντερε μεγάλε έαντα, κάθε καλοκαίρι σε περιμένουμε για να καταλάβουμε ποιον έπαιζε ο Πάοκ, έτσι. Βρήκε τη Λίλ που είναι πέρσι δεύτερη στη Γαλλία και την έκανε κουδούνια. Κουδούνια. Εντάξει, χάσαμε από μεγάλη ομάδα. Εντάξει, ναι, άμπραβο, να τα λέμε αυτά. Ναι. Δηλαδή η κλήρωση με μερίμαξε φέτος. Δεν πειράζει. Αυτή η κλήρωση ήταν ό,τι χειρότερο. Σε κατατρόπος Ολυμπιακός, έβαλε τα μπαλάκια επί. Δεν ξέρω τι έκανε, ναι. Εγώ δεν το είπα αυτό, εσύ το λες. Ναι. Τσέλσι Βαλένθια 0-1. Η Τσέλσι 0-1 με 3-5-2 μόνιμο. Έχει πιτσιρικάδες μπροστά, τον Άμπραχαμ, τον ναι. Mason Mount. Ναι. Έχει και λίγο από την παλιά σχολή, από την παλιά σχολή. Αυτός εκεί ο Σέντερφορ, πώς το λένε, ο Άμπραχαμ, ο ψηλός, λες. Ο Άμπραχαμ Γιάν. Είναι παλαιομοδίτης Σέντερφορ. Τα παστελώνει εντός Αγγλίας, να ξέρεις, έχει βάλει αρκετά γκολ. Τον είδα στο 5-2 τον Άμπραχαμ Γιάν. Ναι. Είναι Αρμένιος αυτός. Όχι ρε, Άμπραχαμ Γιάν δεν είναι. Όχι, Άμπραχαμ, έτσι. Άμπραχαμ. Άμπραχαμ, σχεδόν. Όχι, Άμπραχαμ. Όχι, Άμπραχαμ. Έκανε Αρμένιο και αυτόν. Αρμένιο νόμιζε ήταν. Λοιπόν, 0-1 η Βαλένθια με Ροντρίγκο, το οποίο το μάτσε έχασε πέναντι η Τσέλσι με τον Μπάρκλεϊ να το φέρει τουλάχιστον. Μπενφίκα τι έκανε. Τώρα θα πάμε, βρε, θα πάμε. Περίμενε. 1-1 του ομίλου. Ο Άγιαξ έχει πάρει ήδη προβάδισμα. Ίντερ Σλάβια, το είδαμε και δύο το μάτσε. Ήταν το πρώτο. Είδα το τελευταίο μισάωρο, φίλε. Είδα τον γκολ το 0-1. Τι ωραία ομάδα αυτή η Σλάβια. Μπορεί να μου πει πόσο ωραία ομάδα. Κέρδιζε 1-0 και είχε φορτωμένη την περιοχή τη Ίντερ με 5 επιθετικού. Να σου πω κάτι. Βάλει και δεύτερο. Να σου πω κάτι. Από ποια χώρα είναι αυτή η. Από πού είναι η Σλάβια, Ρακουζά, από ξέρεις. Τσεχία. Τσεχία. Ναι. Η Τσεχία έχει κάνει ποδόσφαιρο καλύτερο. Έχει κάνει, πώς έχει κάνει. Η Τσεχία, πόσο κόσμο έχει η Τσεχία. Σαν και εμάς είναι, σαν χώρα. Ωραία, σαν και εμάς είναι η Τσεχία. Έχει λιμάνι η Τσεχία μεγάλο αυτό. Δεν έχει λιμάνι, αφού στο κέντρο τη Ευρώπη είναι λιμάνι. Τώρα πατπάσα. Πέρασε Πασόκ από την Τσεχία. Κάνε το λάθος. Πέρασε Πασόκ και χλειδί. Κομμουνισμό είχαν αυτοί. Είχα κομμουνισμό. Φτιάξαν ομάδες αυτοί. Και γήπεδα φτιάξαν. Εμείς θα δούμε πώς θα φτιάξουν. Και ο Μαρινάκης με τον κοντό το δικό σου. Πάνε μέχρι τους 47. Δεν πάνε καθόλου μέχρι 32. Άντε ρε, πάμε παρακάτω τώρα. Η Σλάβια πέρσι πήγε μέχρι τις 8 του Europa League. Εμείς έχουμε να δούμε ομάδα στις 8 Europa League και καμιά 15 χρόνια. Και μαλώνετε εσείς τώρα με τους χούλικα να μαχαιρώσεις ένας τον άλλον. Δεν μαλώνουμε. Οι Ολυμπιακοί με τους Παοξίδες και οι Αριανοί. Λοιπόν, γι' αυτό το ποδόσφαιρο πλακώνεστε. Πάμε παρακάτω. Η Ίντερ 1-1 με τα ψέματα σοφάρισε στο τέλος με ένα γκολ μετά από rebound σε δοκάρι. Είδα μια απόκριση που έγινε σε κεφαλιά του Μπρουτόταυρου του. Μια από τις μεγαλύτερες αποκρίσεις ήταν αυτή. Και ήταν πολύ κοντά. Η άλλη μεγάλη απόκρουση έγινε από τον τερματοφύλακα της Λίβερπουλ στο 0-0. Δεν είχε χθες τον Άλισον, το δεύτερο είχε η Λίβερπουλ. Ο δεύτερος έκανε μια απόκρουση η οποία θεωρείται θα πάει μέσα στις καλύτερες του Champions League. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι, δεν ξέρω αν την είδες. Την είδα, πώς σου είπα, είδα τον δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο είναι. Καταπληκτική απόκρουση. Ναι. Ντόρτμουντ Μπαρτσελόνα, εδώ πρέπει να πούμε δύο πραγματάκια. Γιατί το είδα το μάτς. Ναι. Η Ντόρτμουντ την έβαλε στα δίχτυα. Την Μπαρτσελόνα. Την έβαλε στα δίχτυα. Δεν η Μπαρτσελόνα, όταν ο Μέση 32. Μια ο παίζει... Μέση δεν έπαιζε. Ναι, μπήκε αλλαγή. Μια παίζει, μια δεν παίζει. Μια τραυματίζεται, μια κουράζεται. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Μέση. Είναι ότι γέρασαν και τα χάφτη. Ναι, αυτό είναι. Τελειώσαν ένα οι πορτοκαλάδε. Πάνε πορτοκαλάδε. Τελειώσαν οι πορτοκαλάδε. Δηλαδή με Μπούσκετ, Αρτούρ και Γιόνγκ. Αυτοί... Εντάξει, πήρε ανανέωση με τον Γιόνγκ. Ο Μπούσκετ είναι σαν να. Έκανε ανανέωση με τον Γιόνγκ. Εντάξει. Έβαλε τον 16χρονο Φατή που είναι. Ο Ντεγιόν. Ρεκόρ πλέον νεαρού ποδοσφαιριστή. Ο Ντεγιόν κοβεί. Κόβει, πώς κόβει. Ο Ντεγιόνγκ θες κάνει. Δεν κόβει. Δεν έχει βρει ρυθμό. Το με Γκρισμάν, Σουάρες έπαιξε. Ο Φατί τώρα, ο Φατί εκεί πέρα τώρα τι μπορεί να βγάλει. Μπορεί να βγάλει. Μακάρι να βγούνε. 16 χρονών. Εγώ είδα κάτι τζαζαρίσμα που τον έκανε ο Χούμελς, τον πετούσε στο σημειάκι του κόρνερ. Εντάξει, θέλει ακόμα χρόνο το παιδί. Εντάξει, Χούμελς είναι ο άλλος. Ναι. Αν πάει 18 μπορεί να είναι αλλιώς. Με τον Μέση θα είναι άλλη ομάδα. Έτσι να βρει λίγο ρυθμό γιατί ήταν εκτός δύο μήνες. Άλλο 16, άλλο 19. Σωστά. Και του Μουχάλη ο γιος. 19 είναι. Ήταν αεραπληρωματικός του Μπουκουβάλα στον Ηρακλή. Ναι. Και παίξαν τώρα Γιάννενα Βέρια φιλικό. Α! Τον τράκαρε δύο φορές τον Μπουκουβάλα. Του λέω Μπουκουβάλα. Τι έγινε, δυνάμωσε μεγάλο. Μεγάλωσε μικρούλι. Βέβαια. Μεγάλωσε λίγο. Πώς, βάζει. Μάθαινε το πουλί μου, σηκώθηκε ο αφαλός μου. Α, όλα γίνονται. Και το έπαινε. Σωστά, και σωστά. Έτσι τα παιδιά. Τα παιδιά τα ρίχνουν στις φαλιάρες 12 χρονών. Και στα 16 σε ρίχνουν. 17, στα 18. 18.
σε τραβάνε ένα χέρι ξύλο και στα 25 σε μήκο στο γεροκομείο. Γι' αυτό αφήστε τις μαγκές με τα μικρά παιδιά. Ναι, πάμε παρακάτω. Πολύ καλή η Ντόρτμουντ. Πάρα πολύ καλή η Ντόρτμουντ. Έχασε πέραντι με τον Ρόις, την έβαλε στα δίχτυα. Τρομερές οι κινήσεις της Ντόρτμουντ φέτος με Χούμελς και Μπραντ. Πήρε δύο παιχταράδες από την Μπάγκερ και την Λεβερκούζεν. Ποιος? Η Ντόρτμουντ. Ναι. Και έχει ανέβει πάρα πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω, μπορεί να φτάσει, μου άρεσε πάρα πολύ πρώτο. Ο Ρόις από πίσω μοιράζει, μαρκάρει, πασάρει. 4-2-3-1, κάνει τα πάντα. Ο φόρ είναι. Ο Πάκο Αλκάθερ. Γιατί ρε, καλό είναι ο Πάκο. Μια χαρά είναι ο Πάκο. Πρέπει να του τη φέρει και αυτού πολύ μέσα για να την κάνει. Δεν είναι. Α, πήρε και τον Αζάρ, τον Αζάρ, το δεύτερο. Ο Αζάρ, το πιτσιρικά μου. Όχι τον Αζάρ, τον κανονικό. Σωστά, τον Καραζάρ. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ντόρτμουντ αδικείται το 0-0. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να τα σχολιάσουμε. Έχουμε και Ολυμπιακό σε λίγο. Βασιλένε Ολυμπιακοί. Και καλά κάνουν. Καθίσε πίτσα πήρα καναπέ μας λένε. Τι να πούμε εμείς, τίποτα. Μούγκα τώρα, Μούγκα στρούγκα. Λοιπόν, Λιόν Ζενίτ 1-1. Καλύτερη Λιόν. Θα μπορούσε να στρίψει το μάτς. Το είδα, ήταν μαζί με το. Με την Μίλαν, την Ίντερ και την Πράγα. Ναι, δεν είδα. Λοιπόν, 1-1 η Λιόν, εντάξει, δεν μπορούσε να κερδίσει. 0-1 δεν ήταν. 0-1 η Ζενίτ, σοφάρισε με πέναν του Ντεπάι. Ωραία. Μπενφίκα Λειψία 1-2. Κοίταξε. Είμαι καψούρα με τον Άγγελσμαν. Ναι, είσαι, γι' αυτό ναι. Το έκανα στάση. Είμαι καψούρα με τον Άγγελσμαν. Ο Άγγελσμαν, 28-29 χρονών, είχε τη φάτσα του έμπειρου προπονητή. Του λοχαγού που θα μπει μέσα. Ναι. Του, πρέπει να το έξερε, του διευθυντή που θα μπει μέσα. Να πει παιδιά, κλείστε τις σχόλες, ξέρω εγώ. Του ανθρώπου, ο οποίος είναι ηγείται, ξέρω εγώ, της φαρμακευτικής εταιρείας. Παρότι μικρό, δηλαδή, λες, είχε όλο το πακέτο από εκείνη την ηλικία να αναλάβει μεγάλη ομάδα. Πήγε Χόφενχάιμ, πέταξε στα σκουπίδια την κουλτούρα τη γερμανική. Παίζω ανοιχτά, όσα βάλω και όσα φάω. Πήγε στο πιο ευρωπαϊκό στυλ. Μελέτησε αντιπάλους μέσω λάπτοπ, πήγε και ταξίδια κτλ. Εντάξει, αυτά πρέπει να κάνεις δουλίτσα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Βέρνερ, δύο γκολ. Μου θυμίζει. Ποιον σου θυμίζει. Μου θυμίζει ο Σίμο. Ποιο Σίμος? Του Όφη. Ο Σίμος ο δικός. Ο Σίμος ο παππούς. Ναι. Ένα τι από τον Άγγελσμαν ένα κομμάτι. Α, ο Σίμος ο προπονητής του Όφη σου βγάζει τέτοιο στυλ. Μου βγάζει ότι πάει. Το συμπαθίζει το Σίμο του Όφη, δεν ξέρω γιατί. Από το πρώτο μάτς. Σου άρεσαν οι κινήσεις που έκανε ο Βικιλίδης, γι' αυτό. Το πρώτο μάτς έκανε τις μεγάλες κινήσεις. Ναι, τα άλλα τα πήρε εύκολα μάλλον. Καταρχήν είδα μια ομάδα ελληνική η οποία παίζει χωρίς την μπάλα. Επαρχιακή ομάδα. Χρόνια έχω να δω ομάδα. Που να παίζει χωρίς την μπάλα. Λες να είναι όφη, ευχάριστη έκπληξη, να χωθεί πεντάδα, εξάδα. Άμα δεν πουλάει τα μάτς, μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει. Μπορεί. Λοιπόν. Άμα δεν στείνεται με τα. Όπως ας πούμε. Ποιος? Ακουγόταν. Μπράβο, έβαλε το κατάλληλο ρήμα τώρα. Πέρσι, τους αθώους ο δικαστής, ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος. Βέβαια, έχουμε καλούς δικαστές. Αθώοι. Οι δικαστές οι Έλληνες είναι καλοί άνθρωποι. Συμπαθώ πάρα πολύ. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Σέβομαι. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Μπενφίκα Λειψία 1-2 με 2 γκολ Βέρνερ. Μείωσε το τέλος ο Σεφέροβιτς. Η Λειψία επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ καλή ομάδα και στην Ευρώπη. Και πάμε στο. Έκανε ένα καλό ημίχρονο με την Μπάγκερ. Η Λειψία. Εντάξει, η Μπάγκερ ήταν ανώτερη. Εγώ άσοχη το έδωσα. Πληρώθηκα μεν, αλλά ήταν καλύτερη η Μπάγκερ. Συνολικά ήταν καλύτερη. Εντάξει, το πήραμε το φοβί. Τη σεβάστηκε πολύ ο Άγγελσμαν. Την Μπάγκερ. Τη σεβάστηκε, ναι. Δεν την έπαιξε. Τη σεβάστηκε. Καλά έκανε. Νάπολη Λίβερπουλ. Πολύ ωραίο ματσάκι με πολλές χαμένες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Κρίθηκε για μένα με ένα πέναλτι που δεν ήταν. Άνοιξε το σκορ και έκανε 2-0 ο Γιορέντε μετά με λάθος. Γιατί επειδή το είπε ο Σωτηρακόπουλος, έκλαιγε ο Σωτηρακόπουλος. Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν. Δεν τον βρήκε. Δεν τον βρήκε αφού πέφτει ο άλλος κάτω. Δηλαδή αν κερδίζαμε κάτι τέτοιο πέναλτι θα ουρλιάζαν εδώ πέρα. Άμα το κερδίζετε αυτό το πέναλτι και λέγαμε ότι δεν είναι, θα ερχόταν από κάτω η θύρα 4 για να μας έδερνε. Τι είπε ο Αντζελότη όμως στον φίλο σου τον Κλοπ. Τι είπε. Μην αγχώνες, λέει, κάθε φορά που χάνεις εδώ στην Νάπολη παίρνεις το Champions League και πέρσι και χάσει. Έτσι τον είπε στο αυτή. Το μετέφερε το χάπι που πήρε ο Αντζελότη. Δεν ξέρω του το είπε. Συνέδεσαι που λέει τι του είπες. Γιατί παίρνει χάπι. Έχει θηριοειδή. Έχει θηριοειδή, αλλά είναι κομψός. Μια χαρά. Δεν έχει βάλει τα κιλάκια. Είναι. Όχι, προσέχουν. Είναι Μπρούκλι. Βέβαια, προσέχουν. Λοιπόν, κιλά, όχι ιστορίες. Του είπε λοιπόν μην αγώνες και πέρσι έχασε, αλλά πήρε στο Champions League. Ένα θέμα που με τη Λίβερπουλ είναι ότι βλέπω ότι μοιράζει τις εντάσεις. Ναι. Τι θα πει μοιράζει. Η Λίβερπουλ δεν έχει μπαλαδόρο χαφ. Έχει πολλά τρεξίματα όμως από τα χαφ. Δεν έχει χαφ μπαλαδόρο. Δηλαδή βλέπει μόλις τρώει τον γκολ. Πάει και βάζει εκείνο το πιθηκοειδές, να πούμε, τον Τσακίρι, ο οποίος είναι ένας παιχτάκος για επίπεδο. Δεν σ' αρέσει ο Τσακίρι. Για επίπεδο τέτοιο. Τι επίπεδο τέτοιο. Πόσοι παίχτες σε Champions League παίζουν που δεν είναι καν επίπεδο Τσακίρι. Ναι, άμα είναι τώρα Τσακίρι. Κακό Τσακίρι. Γιατί... Ο Κοσοβάρος. Να σου πω κάτι. Ναι. Μοιάζει με kickboxer, με τρίδο. Εντάξει, μοιάζει, αλλά έχει ταχύτητα, είναι δυνατός. Όταν φτάνει μια Liverpool να χάνει ένα 0. Να έχει τρία χάφ. Και να βάζει το Σακίρι. Και δηλαδή, να βάζει το Τσακίρι. Εντάξει. Άσε. Πατατάκια Τσακίρι. Θες ήταν άθλιος ο Μανέ. Και
Πάλι καλά, μετά από 89 λεπτά το κατάλαβε ο σπίκερ και είπε: ήταν κακό ο Μανέ. Από εκεί ξεκινούσαν όλα τα λάθη. Πόσε φορέ έβγαινε συγκόντρα στο transition, δεν έσπαγε την μπάλα, έκανε κακή επιλογή, ήταν άθλιο. Σωστό, το λέω. Βέβαια, ήταν κακό. Λοιπόν, 2-0 η Νάπολη, εντάξει, ομαδάρα η Νάπολη, δεν το συζητάμε. Κάποια στιγμή η Λίβερπουλ, αυτό το στυλ πίεση για να κάνω αποτέλεσμα πίεση, για να κάνω αποτέλεσμα πίεση, χωρίς να κυκλοφορώ, χωρίς να κάνω, δεν αποφορτίζεται ο οργανισμός. Ναι. Χρειάζονται και χαφ που να είναι. Δηλαδή, έχω πέντε. Να ρεμούν το παιχνίδι, λες. Έχω έξι χαφ, ναι, μαχητές. Και έξι, οι έξι είναι τρεχαντήρια, ναι, σκυλιά, ναι, του πολέμου. Και έχω τον τζακίρι τώρα, δηλαδή, τι τζακίρι. Ναι. Λοιπόν, και πάμε στη μεγάλη νίκη και στην ομαδάρα που μου λέει και ένας φίλος: ευτυχώς εγώ έκατσα και είδα Ζάλτσμπουργκ Γενκ 6-2. Δεν τα βλέπω αυτά τα μάτια. Δεν τα βλέπεις αυτά τα μάτια, αλλά πρέπει να τα βλέπεις. Παίρνω την Αϊναλή του Ερασιτεχνικού. Την ένα την Αϊναλή. Α, την, ναι, ερασιτεχνικό κάνει αυτή. Συνάδελφό μας κάνει ερασιτεχνικό. Ναι. Τι λέω, πού έχει ξύλο, πού έχει γκολ. Ναι. Ενημερώνεις να πάω να πάρω 4 κιλά σπόρια και να δω μας. Έχει ποδοσφαιρικό. Αμπελόκι, ναι, ξέρω εγώ. Φλόγα αναλύσεως. Η φίλη μας όμως η Ζάλτσμπουργκ έχει ένα τρομερό ποδοσφαιρικό προϊόν που αξίζει να το δεις και εσύ και σε προτρέπω. Ποια χώρα είναι το Ζάλτσμπουργκ? Αυστρία. Ναι. Δηλαδή κάνανε οι Αυστριακοί, κάνανε και άλλοι ομάδες, ναι, και εσείς έχεις τον πρωτόταυρο και τον Σαββίδη. Η Ζάλτσμπουργκ, ναι, ξέρει ποιον έχει να μαλώνουν για το ΒΑΡ. Εσύ, ναι. Η Ζάλτσμπουργκ έχει τη Red Bull από πίσω, όπως και η Λειψία. Που έχουν τις εταιρείες με τα αυτοκίνητα, τη Φόρμουλα 1, δεν ξέρουν τι έχουν στη Ζάλτσμπουργκ. Είναι ζάμπλουτοι. Εσείς γιατί δεν έχετε δηλαδή? Σε τέτοιο επίπεδο. Η Ζάλτσμπουργκ είναι ζάμπλουτα. Γιατί δεν έρχεται ένα εδώ να πάρει? Δεν έρχεται. Το πρωτάθλημα μας είναι για μην πω γιατί είναι. Ποιοι το κάνατε έτσι? Εμείς, όλοι. Εμείς όλοι το κάναμε. Και εμείς μέσα. Μαχαιρώνεστε οι χούλιγκαν τώρα. Και εμείς μέσα. Μαλώνετε τώρα τα γραφεία τύπου για αυτό το προϊόν. Λοιπόν, και περιμένεις εγώ να μαλώσω τώρα για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Έχει. Για το προϊόν σας. Θα μαλώσεις. Δεν τζακώνομαι εγώ. Θα μαλώσεις. Δεν μαλώνω. Έχει ένα τρομερό ποδοσφαιρικό προϊόν. Ναι. Το οποίο λέγεται Χάλαντ. 19 χρονών. 1,95. Και όταν λέμε center for με κοχώνες εννοούμε αυτό. Χθες έκανε hat-trick. Είναι 19. Και αυτό το λέω για τους 19. Πώς τα έκανε? Με όποιο τρόπο θες. Όχι, με πόδι, με κεφάλι, με σούτ αριστερό, ό,τι θες. Θέλω να κάνεις να το δεις αυτό. Είναι το πιτσιρίκο. Είναι ποικιλία δηλαδή. Είναι center for άρα, ορισμός. Είναι ψηλός και γλίγορος. Ακριβώς. Είναι και τεχνίτης. Κορμί. Ξέρει και μπάλα. Ξέρει και μπάλα. Πρέπει να κάνεις να το δεις και αυτό το center for τώρα για να καταλάβεις. Πώς το λένε αυτό? Χάλαντ. Ναι, κράτα το. Τώρα είναι αυτός καινούριο, δεν τον και έχω πάρει καμπάνια. Τον πήρε η Ζάλτσμπουργκ από τη Μόλντε 5 εκατομμύρια. Δεν τον ήξερα. Ναι. Πολλοί δεν τον ξέρανε. Εντάξει, δεν είναι μόνο εσύ. Πολλοί δεν τον ξέρανε. Εμείς τον ξέρανε λόγω του στοιχήματος. Εσείς πήρατε τον Άκμπομπ. Μάλιστα. Και άλλοι πήρε το Χάλαντ. Το Χάλαντ. 19. Ακόμη πιο μικρό. Πρόσεξε όμως. Μην λες για τον Μπάουκ τώρα, γιατί αυτόν εδώ τον παίχτη. Ναι, ναι. Τον ίδιο Σόλσκερ της Μάντσεστερ στη Μόλντε. Ναι. Και λέει στη Μάντσεστερ. Ναι. Πάτε πάρτε τον, παιδιά, αυτόν τον Χάλαντ. Και λέει πιο Χάλαντ. Το Ράσφορντ έχουμε εμείς. Ναι, πιο Χάλαντ. Εδώ έχουμε τώρα τέτοια. Θα πάρουμε τον Χάλαντ. Ναι. Τώρα θα πάνε να τον αγοράσει του χρόνου 60 εκατομμύρια από την Ζάλτσμπουργκ του Χάλαντ. Για να μην ξεβονεί μόνο τον Μπάουκ και τον Ολυμπιακό και ποιον άλλον τον Άρη. Να δεις ότι γίνονται και στα μεγάλα τα μαγαζιά. Τα κλαμπ λάθη. Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα, ρε φίλε. Δες τον αυτόν τον Χάλαντ. Θέλω να το δεις για να. Για δεν να... τον είδα, δεν τον ξέρω. Θες να το δεις λίγο φατσικά να τον άτσω. Αυτός εδώ είναι. Αυτός είναι σαν να βγει και από το σοφρονιστικό αυτό. Ο, με... Σου λέω, και τα μούτρα για αγριεμένα για πιτσιρίκο. Αυτή η ιστορία, αυτή η ζωή. Ξανθομπόμπυρε που σ' αρέσουν σε ένα ξανθή γαλάζιο μάτι. Πριν 50 χρόνια αυτόν με αυτή τη μούρη ξέρει που τον χώραν. Πού? Στο Τσοτήλι. Στο Τσοτήλι. Το ξέρω το Τσοτήλι. Αναμορφωτήριο. Είχε αναμορφωτήριο το Τσοτήλι. Δεν το ξέρει. Όχι. Εσύ τι νομίζει, τυριά βγάζει το Τσοτήλι. Ναι, εγώ νόμιζα τυριά βγάζει το Τσοτήλι. Τι τυριά βγάζει. Είχε αναμορφωτήριο. Πρέπει να είμαι από τα πιο σκληρά αναμορφωτήρια. Αλλά το Τσοτήλι. Βέβαια. Ναι, βέβαια το ξέρω το Τσοτήλι. Έχω περάσει. Πόσοι παοξίδε ήταν μέσα στο Τσοτήλι. Αλλά μπράβο. Λοιπόν, ο φίλο ο Χάλαντ έχει ω τώρα σε 8 παιχνίδια και χθε 9, 17 γκολ και 5 assist. Δηλαδή τα. Σε 9 παιχνίδια έχει 18 γκολ. Ευρώπη και Ελλάδα και Αυστρία. Και Αυστρία, ναι. Σε 9 μάτσε έχει 18 γκολ. Ναι. Βάζει δηλαδή 2 σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρέπει να βγάλουμε καινούργιο αίμα, ρε φίλε. Ωραία, ο Μέση πήγε 32. Φτιάστηκε η Μέση. Ο Ρονάλντο πήγε 35. Κάτι δεν πρέπει να βγάλουμε από πίσω. Λοιπόν. Ποια βλέπουμε τώρα τα χαφ να βλέπουμε. Ναι, τον Βαϊνάλντο. Ναι, 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 και τον ναι. Βγάζει χαφ, βάζει χαφ. Ο Κλοπ να πούμε εντάξει θα το πάρει στην Αγγλία. Αλλά Ευρώπη δεν τον βλέπω να προχωράει. Ξέρεις γιατί. Καλύτερα, δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί. Όταν παίζει στην Αγγλία αυτά τα μάτς που είδα, βγάζει πίεση ψηλά και τέτοια. Όταν παίζει, να πούμε, στην Νάπολη, ναι, ναι. Δεν με έβγαλε τέτοιες εντάσεις. Που σημαίνει ότι αυτός, η συμπεριφορά του Κλοπ είναι. Εγώ, παιδιά, νοιάζομαι πιο πολύ ας πούμε, για το προϊόν του αγγλικού ποδοσφαίρου. Καλά κάνει παρά αυτό το... που μας καίει ο Γκαελές μας εμάς, γιατί είμαι και εγώ Λίβερπουλ. Ούτε στα γκολ που έφαγε άρχισε να χτυπήσει. Μπορώ να πάρω την Premier League και να αποκλειστώ από τους ομίλους τώρα, δεν με πειράζει. Ναι. Θέλω πρωτάθλημα, μην κοροδεύουν. Πάντως, για πριν που έλεγες τι είναι οι Τσέχοι,
τι είναι οι Αυστριακοί. Οι Τσέχοι, φίλε, δεν είχαν 20 χρόνια παράγκες, μαρινάκιδες, ιστορίες, σαβίδιδες. Δεν είχαν αυτή τη διαπλοκή, θέλω να πω. Ναι, ναι. Έχουν ένα πρωτάθλημα κανονικό. Μελισανίδες, τους βάζω όλους για να μην με έχουμε παρεξηγήσεις. Άρα εμείς εκεί το ραδιόφωνο. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα που γίνεται. Άρα αυτό το ραδιόφωνο μας, αν ήταν εκεί, δεν θα τραβούσε. Δεν ξέρω, είναι και άλλο λαό, είναι πολύ ξενέρωτοι εκεί. Ξενέρωτοι. Ειδικά οι άντρες στην Τσεχία, μόνο οι γυναίκες είναι κούκλες. Είναι ξενέρωτοι εκεί. Οι Τσέχοι είναι. Λίγο, θα παίρναμε το βαρδάκι πρώτο νούμερο εκεί. Το πρώτο βιολί. Το πρώτο βιολί ο βαρδάκι. Γεια σα, Ατολίο. Δεν έχουν τέτοια πράγματα. Γεια σα, Ατολίο Βασίλεμα, για τη Περαία. Έχουμε κάτι ψάρια, σολομού εδώ. Σολομού, παστέλια έχουμε. Λοιπόν, αυτά με το Champions League, αλλά σου είπα γενικότερα η Τσεχία και η Αυστρία έχουν πρωταθλήματα σοβαρά. Δεν είναι σαν τα δικά μα. Τι τα ζηλεύει, εσεί θέλετε. Εμείς θέλουμε καφρίλα. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω και θέλω σίγουρα είναι να πάω στο Ridges Casino, γιατί έχω πολύ καλά μαντάτα. Οι κληρώσεις car or cash αυτοκινήτων συνεχίζονται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξαναδοκιμάσουμε την τύχη μας. Παίρνουμε απλά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και περιμένουμε να κληρωθούμε το βραδάκι. Έχουμε τρεις κληρώσεις, Παρασκευή, Σάββατο στη 1.30 το βράδυ, Κυριακή 12.30, μπορούμε να διεκδικήσουμε ως 5.000 μετρητά ή ένα Renault Twingo. Καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο στο Ridges Casino. Εμείς πάμε σε απαραίτητο πολιτικό ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι προκαλεί. Έτσι, προκαλεί. Έχουμε ένα τραγούδι προκαλώ. Σε το λέω, προκαλείς. Προκαλείς, Κωνσταντίνε μου. Είσαι λίγο αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω, τσαχπινό γαργαλιά. Όχι, απλά απαντάμε. Ναι. Στις ερωτήσεις σας. Ναι. Λοιπόν, εμείς μεγαλώσαμε, επειδή σας άκουσα πριν, με την απειλή. Ειδικά στο δημοτικό ήμασταν, γιατί με τον Κώστα έχουμε ίδια ηλικία. Με την απειλή, κάντο, γιατί αλλιώς θα σε στείλω στο Τσοτήλι. Σοβαρά. Βέβαια. Σοβαρά. Ξύλο. Εγώ δεν είμαι μια δεκαετία πίσω, γι' αυτό δεν το. Ξύλο. Θα σε στείλω Τσοτήλι, Ξύλο και κούρεμα. Αλλά το Τσοτήλι. Κάθε μέρα. Φοβερά πράγματα, είδε σημάδαμε σήμερα. Αν το ξέρετε πλέον, άπαντες, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Ένα από αυτά τα προνόμια είναι η απεριόριστη ομιλία με όλη την οικογένεια, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο σημαντικό είναι να μιλάς με τους αγαπημένους σου χωρίς να σκέφτεσαι ότι σου τελειώνει ο δωρεάν χρόνος. Στη Win το ξέρουν αυτό. Και έτσι με το Win One σταματάνε οι χρεώσεις για ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αυτό είναι το Win One. Μάθε όλα τα προνόμια στο win.gr / Win One. Με ρωτάει ένας φίλος, εσύ cool με αυτό το χάλαμα. Τι στυλ είναι ο χάλαμα? Θα το πω, είναι λίγο ιεροσιλία. Στα δικά μου τα μάτια βγαίνει ένας καινούριος Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Έτσι, κάπως έτσι. Στα δικά μου τα μάτια, αυτός ο ξανθομπόμπυρας από το μόλτε. Τόσο γερό παιδί είναι. Ρε, σου λέω, είναι θορυκτό, άστο τώρα. Μπάλα, κεφάλι, με σουτ, πόδια, κορμί. Και είναι 19. Κοίταξε. Ναι. Αυτό μου θυμίζει. Οι απαιτήσεις, ναι, του σύγχρονου ποδοσφαίρου λένε ψηλός. Φορ. Ναι. Δυνατός φορ. Ναι. Ευλίγιστος φορ. Το καλό φορ. Του πόδι είναι το αριστερό, βέβαια, έτσι, αυτού συγκεκριμένου. Ακόμα καλύτερο. Τριπλέρ. Να βγαίνει στο ημικύκλιο της περιοχής και όταν κλείνει ο εξτρέμ να του δίνει και μια πάσα. Ναι, ναι. Πού θα το βρεις αυτόν, αρέσει. Εντάξει, ναι. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη, ψυχρή Φραγκφούρτη. Άμα είναι τέτοιος, τι να πω. Αριστερό. Έχει και το αριστερό του είναι το καλό. Έχει κόρμι, θα το δεις. Θα το δεις και θα πεις, wow, αυτό είναι. Και απορώ πώς θα. Οι φωστήρες της Manchester United που ο προπονητής τους τον είχε τον παίχτη. Η Manchester United δεν βλέπετε στον αγωνιστικό χώρο. Άθλια. Εγώ προτιμώ να δω τον Εορδαϊκό παρά να δω τη Manchester United. Δηλαδή όταν παίζει Manchester United μαζί σου είμαι. Και παίζει Arsenal δίπλα, καλύτερα να βλέπω τα 2-2 της Arsenal παρά αυτό το πράγμα της Manchester United. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι φαΐ, ούτε με αλάτι μαλαΐων δεν νοστιμίζει, να πούμε. Ξαναζεσταμένο από την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενη εβδομάδα, όχι μέρα. 30 εκατομμύρια. Σαν να φας γεμιστά 12η μέρα. Έτσι. Έχει το ρύζι κολλήσει εκεί στο ντομάτα. Βρωμάει, να πούμε, μουχλίλα. Πάμε παρακάτω. Δεν βλέπετε. Η ρήτρα του συγκεκριμένου είναι 30. Ποιος? Του Χάλαντ αυτού. 30 είναι. Η ρήτρα. Καλά, εδώ είναι τα παλτά τα δικά σας 10. Αυτού θα είναι 30. Μόνο. 30, αφού τόσο μπόρεσαν και έκαναν τα. Εδώ Ζάμπα 10 εκατομμύρια και παίζει ο Λιμιός. 20 είναι. 20, είναι 20 του Ζάμπα και παίζει ο Λιμιός βασικό. Τώρα που είπε Ζάμπα Λιμιός, ναι, βλέπω τον Ζάμπα να ξεκινάει με τον Άρη. Ναι. Υπάρχει τάση μεταμέλειας. Ναι. Και προσήλωση στο αγωνιστικό επιτέλους. Έκανε αποτοξίνωση από αλκοόλ και σεξ. Ναι, πούμε, δεν ξέρω. Δεν, ναι, ξέρω. Λοιπόν, ντάξει, σήμερα έχουμε Champions League. Συνεχίζουμε λίγο. Θα πάμε μετά και στα πρωτοσέλιδα. Ναι. Χαιρετίζουμε Στουτγκάρδη. Χαιρετίζουμε Βερολίνο, τον Θόδωρο, τον Νικόλα και τη Μαρίνα. Καλημέρα, Φίρμες, ο Καντουρίνο, Ραπτόπουλος του ΠΑΟΚ. Δεν το κατάλαβα αυτό όμως γιατί. Ο Ελ Καντουρίνο, Ραπτόπουλος του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το κατάλαβα.
Το ακούσαμε αυτό από το. Από το ότι η Λίβερπουλ δεν κάνουν τα χαφ τη Λίβερπουλ. Δεν είπε ότι δεν κάνουν τα χαφ τη Λίβερπουλ. Κοίταξε, φίλε. Είπε ότι όλα είναι τρεχαντήρια. Εάν εσύ τώρα είσαι αντιεπικοινωνιακό, ναι. Είσαι βλάξ, ανόητο, ακούσω ότι θες να ακούσει, εγώ είπα άλλο. Ναι. Και οι έξι χαφ τη Λίβερπουλ είναι οχτάρια. Ναι, είναι κανένα δεν εξάρει. Και δυνατά και πολύ τρέχει. Λίγο αυτό ο Φαμπίνιο μπορεί να πει ότι. Ο Φαμπίνιο είναι. Ο Φαμπίνιο μπορεί είναι να εξαρίζει. Εξαρίζει. Όλοι δεν ξέρουν μεγάλη μπάλα, όλοι έχουν μεγάλε αντοχέ, όλοι έχουν ένα χαρακτηριστικό την πίεση και το κλέψιμο στον απέναντι χαφ. Ναι. Κατοχή, θέαμα, κενό χώρο και ένα Βαϊλάντουμ να βγει σαν τέταρτο να σκοράρει. Αλλά όχι με μεγάλε μπάλε κτλ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουν το ίδιο στυλ και δεν μπορεί μια Λίβερπουλ να έχει το άλλο στυλ με το Τσακίρι. Αυτό ναι, εννοούσα. Ναι, αν ναι. το κατάλαβε, αν δεν το κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Πάνε να πούμε να σε μάθει. Μη, σε κάνα ιδιαίτερο άμα δεν το κατάλαβε. Ναι, ναι. Σωτήλι που λέει κι άλλο. Δεν το ήξερα το Σωτήλι, έπαιρναν, έστειλαν και τα κακά παιδιά. Όταν κάναμε. Τα κούρευαν και τα δέρευαν. Ζωηράδε μικρά εμεί και τα λοιπά. Δεν σε έστειλαν σε άνθρωπο. Όχι, μα έλεγαν οι γιαγιάδε. Θα σε πάσω στο Σωτήλι. Δεν πρόλαβαν εμένα με που είναι σε σειρά. Σε 9 χρόνια πιο αυτό. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα και παράλληλα να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα του Champions League και μετά θα πάμε και στα δικά μα. Τι λέει σήμερα. 8 η ώρα. Εδώ είναι Πειραιάς, Δύσης Πειραιός, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Αυτό το πράγμα να μην έχουν καθόλου φαντασία και να έχουν ίδιους τίτλους όλες τις εφημερίδες. Πέθαναν. Δεν γίνεται. Πέθαναν ναι. οι εφημεριδάδες. Τι σημαίνει αυτό. Ίδιο τίτλο, ρε φίλε, ίδιο τίτλο. Τώρα δύο εφημερίδες. Ο ένας το γράφει στα ελληνικά, εδώ είναι Πειραιάς και ο άλλος γράφει Δύσης Πειραιός. Όταν παίρνουν μια εντολή. Ναι. Και όταν δεν έχουν, ας πούμε, αντίσταση. Και όταν δεν έχουν κόντρα. Και όταν δεν έχουν διαφορετική άποψη. Όταν παίρνουν ένα χαρτάκι. Το χαρτάκι να πούμε. Και στο πρωτοσέλιδο. Και στο πρωτοσέλιδο το χαρτάκι. Πάρε λίγο φαντασία στο πρωτοσέλιδο. Φτιάξε λίγο. Πώς τη βλέπεις την Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει. Σε τι σ' αρέσει. Μ' αρέσει στη Βουλή. Την ήθελα. Είχε. Α, την ήθελα και εγώ. Σασπένζ είχε εντάξει. Καλά, τώρα εδώ. Σωτηρόπουλος κομμουνιστής είναι του Ηρακλή. Γιατί. Την είδε στο περίπτωρο ότι μιλήσαν. Γιατί πρέπει να. Άμα μιλά, δηλαδή. Στην ΚΝΕ ήτανε. Άμα μιλά, Κωνσταντοπούλου είσαι κομμουνιστής. Δηλαδή, όλου έχει κάνει κομμουνιστές. Ναι. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Πρέπει να. Δηλαδή, άμα τη δει και δεν θα την πει ένα γεια, δε εδώ το κορίτσι μα. Δε εδώ. Πώς δεν την πω γεια. Θα φας καχαστού και θα γυρίσει βούλα κάτω. Γιατί να την πάω κόντρα. Εμένα μου αρέσει πάντω. Έδινε άλλη νότα στη Βουλή. Α σου πω κάτι για την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάνη. Τώρα έχουμε το φίλο μας, είναι τόσο μούφα οι κομμουνιστές. Ναι. Άντε όπου, πάλι, κάθε μέρα έχουμε το φίλο. Ο Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης λειτουργήσαν πραγματικά κομμουνιστικά. Ναι. Δηλαδή, μπήκαν με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του κομμουνιστή και δεν τους βάλουν οι κομμουνιστές στη Βουλή. Ναι. Γι' αυτό είναι συμπαθής η Κωνσταντοπούλου. Είναι συμπαθής. Ναι. Και σε μένα ναι. είναι συμπαθής. Είναι συμπαθής. Συμπαθής. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, σαν γυναίκα, πώς βλέπεις. Δαρντάνα, Θα τη δω από κοντά. Θα τη δεις από κοντά. Ο Σωτηρόπουλος μου λέει, αδικείται λέει από την τηλεόραση. Ναι. Έτσι μου είπε. Ναι. Κάποιοι χάνουν από την τηλεόραση, δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Δεν συνάδω πέρα μια χαρά. Λοιπόν, ναι. εδώ είναι Πειραιάς, Sport Time, Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα. Ολυμπιακός τι θέλει. Τι θέλει σήμερα. Ρε Ολυμπιακοί, τι θέλετε από τη ζωή σας. Εάν σήμερα φουλάρετε με την Tottenham. Θα φουλάρουν. Ναι. Θα φουλάρουν. Σημαίνει ότι έχετε ψηλώσει να πούμε. Σας κάνει κακό η Νέα Δημοκρατία και νομίζετε. Αφού έχουν καβάτσα το πρωτάθλημα του Χούλ και τη Ντόρα. Το έχουν καβάτσα. Μην κλαις, ρε κουλιά. Δεν κλαίω, αφού φαίνεται έχουν τέτοια τάση. Εξανόητο προπονητή, δεν σε φταίω. Μα μου αρέσει ο Φερέιρα. Ναι, δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει για να βλέπω δουλειά, θέμα. Σ' αρέσει. Μην ψάχνετε δικαιολογία. Τον Λουτσέσκο τον έκραζε όμω. Μην ψάχνετε έχω δικαιολογία. Έχω και συνέδεξη Λουτσέσκου μετά να ξέρω. Στην Sport Time την έδωσε. Όχι, στην καζέτα. Την διάβασα. Σα ξεφτιλίζει εκεί πέρα. Τα είπαμε εμεί εδώ. Αλλαγή φιλοσοφία λέει. Είδαμε και εγώ δεν μπορούσα. Ήρθα το timing να φύγω. Δεν το έκανα για τα λεφτά. Λέει. Έχω πολλά λεφτά. Λέει ο μπαμπάς μου, δόξα τω Θεώ, λέει δεν ξέρει τι έχει. Ναι. Τι θέλετε από τη ζωή σας Ολυμπιακοί. Σήμερα να κερδίσουν την Tottenham. Θα φουλάρετε. Γιατί να μην φουλάρουν, εγώ ωραία. Θα σου. Με τον Παναθηναϊκό παίζουν το που είναι. Ναι. Είστε σίγουροι χάλια το, μαύρα. Το έχετε καβατζώσει ότι είστε σίγουροι θα πάρετε τον Παναθηναϊκό αυτό να δω. Εντάξει, είστε ρισκάρι, σίγουροι. Ρισκάρι. Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη εντάξει. Είστε σίγουροι. Θα φουλάρετε. Θα φουλάρει ο Τζιμίκας, ο Σεμέδο, ο Ελκαράμπι. Θα βάλει Κούτρι και. Ναι. Και δεν θα βάλει Ελκαράμπι. Ποιο θα βάλει. Λοιπόν, ενδεκάδο Ολυμπιακού, σαν τα δοκάρια. Βασικό. Μεριά Σεμέδο. Βασική. Ναι, ο Σεμέδο επιστρέφει αυτό το ματ. Βασική. Ο Μάρα και Τσιμίκας. Βασική. Μπουχαλάκης Γιγέρμε. Ο Μπουχαλάκης μόνο βγαίνει έξω καμάρα. Μπουχαλάκης μία αλλαγή, άλλο. Ναι, ο Γιγέρμε βασικός. Η τριπλέτα δεν χαλάει. Ναι, βασικού όλοι. Βαλμπουενά, Ποντένσε. Και ο Σέρβος. Και ο Σέρβος. Ο Σέρβος δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Το Μασούρα. Το Μασούρα δεύτερη αλλαγή. Μασούρα και κορυφή θα βάλει τον Κεραίρο.
Τρεις αλλαγές δηλαδή. Εντάξει. Τρεις αλλαγές. Πρέπει να κάνει. Τρεις αλλαγές. Τρεις αλλαγές. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω να χάνει ο Ολυμπιακός σήμερα. Ποιος? Δεν βλέπω να χάνει. Γιατί να μην χάσει? Άκουσα και τις δηλώσεις. Πες μου ποιοι παίζουν από τους άλλους. Δεν ξέρουμε, είπε. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Ο άλλος έδωσε σημείο, ο κόκκινος, χωρίς να ξέρει δεκάδα της Τότεναμ. Ο προπονητής, γι' αυτό λέω δεν ξέρουμε. Ο προπονητής της Τότεναμ είπε ότι θα κάνω rotation. Άρα δεν ξέρουμε ποιο θα πάρει. Το κάνω rotation και βγάλω τον Γκέιν και τον Σον είναι άλλη η Τότεναμ. Βέβαια. Μόνο αυτούς τους δυο. Άσε τα χαφ τώρα. Χαφ είναι της πλάκας. Της πλάκας είναι. Δεν της πλάκας. Ναι, της πλάκας είναι, αλλά πούμε, εντάξει. Ναι. Η βασική είναι ο Extreme, δεκάρι φορ. Άμα αλλάξει τι αυτό. Τι βλέπεις εσύ. 0-1. 0-1. Βλέπεις να χάνει ο Ολυμπιακός. 1-1. Άντερ. 0-0-1-1. Ναι. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε ένα φοβερό στατιστικό. Πρέπει να το πούμε. Ξέρω. Ποια πες. Νικάει όταν έχει. Α, μπράβο. Ναι. Όταν το, νικάει τον προηγούμενο φιναλίστ του Champions League. Το είχε κάνει με τη Leverkusen. 6-2. Ναι, το είχε κάνει με την Ατλέτικο. 3-1. Πόσο ήταν. Εμένα δεν μου κάνει τύπου σαν και δύσκολο Ολυμπιακό. Και να έχουμε αύριο πάλι εδώ πανηγυρική, πανηγυρικά πρωτοσέλιδα. Θρυλάρο λέει και δεν συμμαζεύεται. Κοίταξε ο χοντρό. Και μετά έχει μια άλλα ζωνία νεοδημοκράτικη. Έχει την καβάτσα τη σιγουριά, ρε φίλε. Όπω και να το κάνουν. Δεν έχει. Σου λέει εδώ καθαρίζουμε για άλλα κι άλλα. Δεν βρούμε τρόπο να καθαρίσουμε εδώ. Δηλαδή καθάρισε με Νέα Δημοκρατία, μου λέει. Βέβαια. Κύριε Βαρδάκη, πώ νιώθει. Νεοδημοκράτα, ρε παοξίδε. Δεξιό και παοξί. Πού ακούστηκε, ρε. Λοιπόν, Sport Time, εγώ δεν πειράζει. Τα λέω να τα ακούν ορισμένοι, ορισμένοι. Γιατί δείχνει προ τα πάνω. Ο δεν δείχνει προ τα πάνω. Χάρη μια χείρη προ τα πάνω. Κάτι νεοδημοκράτα, ρε παοξίδε. Θέλω να δω τα μούτρα σα. Όταν θα πρέπει να βρίσετε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαρινάκι και θα ψιθυρίζετε. Αλλά. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι. Τους παοξίδες επί Γκαγκάτσι. Ναι. Όπου βρίζαν τους διαιτητές, την αλητία της διαιτησίας. Τι, ενώ με το δικό τους άνθρωπο που πήραν τα κοκτέιλ. Ναι, αλλά ο δικός δούλευε για άλλους όμως. Που διόριζε αυτούς τους διαιτητές. Ναι, αλλά δούλευε για άλλον. Αυτό σου λέω. Δικό σου μέσα αγωγικά που λες. Τι δικό σου. Είναι απλά. Ναι, δούλευε για άλλον. Μαζέψατε όμως. Μετά. Ναι. Βίζεις Πειραιώς στο Sport Day, δεν αλλάζει το κοκτέιλ. Βάλατε και το Μάκη 10 χρόνια στη Βουλή εκεί, στην Παοξίδικη Βουλή. Στα γραφεία. Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ποιος δεν είναι. Μάκης είναι άλλη φάση. Άσου. Μάκης είναι άλλη φάση. Γλύψε, γλύψε. Δεν τι να γλύψω, την αλήθεια λέμε. Γλύψε, Ποκετίνο. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά ο Ποκετίνο. Κάνει δουλίτσα. Γλύψε επειδή κάνει δουλειά. Άμα δεν ήταν ο Βασίλης, θα έπαιρνε ο Μάκης αυτές τις γνώσεις. Εσύ ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος, μορφωμένο παιδί. Εσύ τα λες, δεν λέω. Ναι, αλλά τι παραστάσεις πήρε από τον Βασίλη. Εντάξει, ναι, αλλά δεν έχει δώσει δικαίωμα κανένα. Έχει δώσει δικαίωμα ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ο μπαμπάς έδωσε. Ναι, αλλά γιατί να σέρνουμε τις αμαρτίες του μπαμπά στο παιδί. Αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ γι' αυτό βάζω ασπίδα τώρα εδώ. Γιατί είναι άδικο τα παιδιά να πληρώνουν αμαρτίες των γονέων. Και εμένα την Ευγενούλα την λένε ο μπαμπά σου έκανε εκείνο. Μα, δεν είναι άδικο για την Ευγενούλα. Ας μάθει να μάχεται. Να μάθει να μάχεται. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε να αφήνουμε τη Sportay. Ναι. Πάμε στη live. Πάμε στη live. Έχει ποιος είναι αυτός δεξιά. Παλαφούζος. Όχι, γίνει σαν, σαν την κακιά τη γριά, έχει γεράσει. Στο μυαλό του Αλαφούζου λέει: τι σκέφτεται, θα γίνει έξτρα μέτρα για το ΆΚΑ. Φιναλίστα, λιώσει. Έξτρα μέτρα, τι, θα πληρώσει 100 γορίλες και θα βάζει παιδιά 7 ετών να πληρώνει εισιτήριο, ρε Αλαφούζε. Σε παράτησε και ο Θωμαίδης έμαθα. Α, δεν το σχολιάσαμε. Σε παράτησε. Στον Ιβάν, έτσι, στο ο Κυριάκος πριν ένα μήνα το ρωτούσαμε εδώ. Έχω συμβόλαιο με. Εντάξει, αυτά δεν τα λένε. Θα κρατάς με αμυστικότητα. Στο ίντερνετ του λέω, δεν μπορώ να σε βλέπω στο ίντερνετ. Τώρα το βλέπω κανονικά στο κανάλι. Και θα έχει και στην πρώτη εκπομπή τον Μέλο Φερέρ, αυτό να θα έχει, τον αρχιδιετητή. Ποιον Φερέιρα τον. Τον Περέιρα αυτό να τον αρχιδιαιτητή. Ναι, τον αρχιδιαιτητή. Όχι, ξέρει, θα μα χαλάσει το στούντιο τώρα. Γιατί. Θα φέρνει και τον Μπούζο και να μιλάει. Θυμάσαι. Πάμε, πάμε, πάμε. Στούκα. Ραφάλ. Θυμάσαι που ήταν στο Sky όταν πριν πάει στο Ιντερνετ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και είχε τον Μπούζο και μιλούσε. Καλό. Στο δύο ώρο Μπούζο, τρία λεπτά. Καλό. Και το ένα λεπτό έκανε φλερτ. Καλό, καλό ο Μπούζο. Είναι, είπαμε, γήπαετό. Μου χάλαγε το στούντιο μέσα ο Μπούζο. Το χάλαγε το στούντιο. Λοιπόν, τι πράγμα είσαι. Θυμάσαι Μπούζο για μετά. Με τα παπούτσια που κάνουν 800 ευρώ, ε! Ναι, δεν το δέχεται. Έλα, ρε, 80 ευρώ λέει. 80 ευρώ έτσι μου πήγε εμένα. Η Πατουλίδου όμως που ξέρει από ντύσιμο. Είπε 800. Μου λέει, όχι, λέει κάτω από 200 ευρώ με λέει. Δεν έχει λέει 200 και τα παπούτσια τα δικά μου, 200 αυτά αθλητικά. Τι κάτσα με ταξωτείο. Δυνατό, είπαμε. Ψήνει τον πιφτέκι από τις τρεις πλευρές ο Μπούζος. Τέσσερις. Τέσσερις, πέντε όπου θες το ψήνει. Και χωρίς να έχει φουφού, άμα θες το ψήνει. Στον αέρα. Λοιπόν, τελείωνε. Φιναλίστ, θα λιώσεις. Ποιος? Έχει κερδίσει και Μονακό. Τώρα το, και τη Μονακό και την Ατλέτικο. Αυτό βάσει προϊστορίας, φίλε, είναι άσουστο μάτς. Γιατί? Αφού σου λέει κερδίσει όλους τους πρώην Ατλέτικο, Λεβερκούζεν. Πιστεύεις δηλαδή τις προϊστορίες εσύ. Πιστεύω. Μάλιστα. Πιστεύω, ναι. Λοιπόν,
Αυτά όσον αφορά την live. Εντάξει, φιναλίστ αλλιώς και πλάκα σε εφημερίδα. Είναι. Προχωράμε, ναι, προχωράμε. Δεν μ' αρέσει. Δρόμοι της φωτιάς και έχει τον Ολυμπιακό Καραϊσκάκη στο φως, εντάξει. Μαζί με τον Σισέ και τον Μάρτινς που έκανε δηλώσεις. Και λέει στόχος μας είναι η νίκη και όχι η σοπαλία. Ναι. Ο Μάρτινς. Ναι. Εδώ θα προσκεν... Όλα τα πρωτοσέλιδα έχουν να κάνουμε Ολυμπιακό. Εδώ θα προσκενήσετε. Μεγάλη βραδιά. Ψυχή και σώμα να πάρουμε το αποτέλεσμα. Κάτσε ρε φίλε. Τι. Απ' τη μια βγαίνει ο προπονητής και λέει εμάς μας νοιάζει το πρωτάθλημα. Ναι. Και απ' την άλλη τα πρωτοσέλιδα τι να πουλήσει. Κάτσε τώρα, ρε φίλε. Να μας πείσουν κάτσε ότι. Ρε φίλε, ναι. Να με πείσουν τι. Όχι, τώρα τι. Εδώ είσαι λάθος. Γιατί είμαι λάθος. Είσαι λάθος. Γιατί δηλαδή, είμαι λάθος. Δηλαδή κάτσε, είσαι σε ένα καφέ, περνάς καλά. Ναι. Έτσι. Και ναι. Λες ότι εγώ εδώ θέλω να είμαι να περνάω καλά και να είμαι πρώτος στο καφέ. Και έρχεται ένας σου λέει θα σε πάω σε ένα κλαμπάκι ναι. Που θα δεις τα μωρά που δεν έχεις ζήσει όλη ζωή. Ναι. Δεν θα πας να διασκεδάσεις και εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μπαίνει στο καλύτερο κλαμπ όλης Ευρώπης. Τότε ο προπονητής του γιατί είπε ότι. Κρατάει χαμηλούς τόνους. Δεν θα γουστάρεις εκεί, δεν θα περάσεις καλά. Το διασκεδάσεις, τι θα πεις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ναι. Αυτή τη στιγμή το υλικό ναι. Να φουλάρει, να περάσει δεύτερος ή τρίτος. Δεύτερος πάει... δύσκολο, αλλά τρίτος για να συνεχίσει μπορεί, δηλαδή ναι. Απρίλιο-Μάρτιο μήνα στην Ευρώπη. Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι. Όχι Απρίλιο. Να έχει ας πούμε πρωτάθλημα play-off ναι. Και τον ΠΑΟΚ ας πούμε σοβαρό αντίπαλο. Και να παίζει ας πούμε ότι τα θέλω όλα και δεν κολώνω. Ναι. Εγώ το θέλω πάντως. Νομίζω είναι λάθος. Εσύ το θες και σε βολεύει. Εγώ το θέλω. Σε βολεύει. Θέλω να πάρει και βαθμούς, να πάει καλά, να έχει παιχνίδια στην Ευρώπη, να έχει ταξίδια, να έχει έτσι και να είμαι εγώ ξεκούρασος και να παίρνω τα τρίποτα. Ναι. Το θέλω. Εσύ γεννήθηκες κουρασμένος ρε Κούλιανε. Γιατί. Στο 60 λεπτό το Σεπτέμβριο παθαίνουν έφραγμα οι χάφου. Πώς ξεκούρασες. Εγώ τι σχέση έχω με τους χάφου. Εσύ είστε. Α, ο Πάου. Με Πάου. Τι ξεκούρασες. Εδώ μπίζε βαρκοντεύει να πεθάνει. Δεν πειράζει, κάτσε να δεις, δεν θα μου λύσει τα δεύτερα. Η καρδιά του Μαχαιρίτσα σε καλύτερη κατάσταση. Τη Δευτέρα να δω τι θα με λες, σε λίγες μέρες. Κάτσε να δεις να γίνει Δευτέρα. Εγώ δεν μιλάω όλη εβδομάδα σαν τον Βαραγιάννη, θα μιλήσω μετά το μάτς. Τι ο Βαραγιάννης μιλάει, ναι. Τι λέει ο Βαραγιάννης. Βαραγιάννης έχει σηκώσει θύελλα εδώ πέρα. Εγώ το μόνο που είπα, έδωσα μια εντολή, ας πούμε. Τι εντολή έδωσα, έδωσα μια ιδέα. Ιδέα, ναι, έκθεση. Πάτε στο Χαριλάου, βάλτε μια γιγαντοοθόνη. Τι γιγαντοοθόνη, δεν γίνεται αυτό. Πληρώστε την ΠΑΕΠΑΟΚ. Πόσο, 20-30 χιλιάρικα. Όσα ζητήσουν. Ναι, πρέπει να κάνουν deal. Μεταξύ δεν τα βρήκαν. Και να κερδίσουν. Ναι. Να κερδίσουν. Και η Μεν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης λεφτά. Δεν τα βρήκαν. Δεν θα γίνει η γιγαντοοθόνη. Ναι. Μια που το ανέφερες. Δεν τα βρήκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον. Δηλαδή έγινε επαφή ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ Άρης. Προφανώς. Προφανώς. Θα πήγε. Και λέει παιδιά, τι ποσό θα ζήτησε ο ΠΑΟΚ ένα ποσό. Ο Άρης έπαιδε, δεν δίνουμε αυτό το ποσό. Και τελείωσε. Μπορεί να ζήτησε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ποσό ναι. Και το 1.600 που. Ποιο 1.600. Δεν ξέρω. Τι ξέρεις. Λέω μήπως ναι. Ο ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα λέω. Όλο πακέτο το πακέτο. Σου λέει. Και δεν το ζήτησε και πέρσι. Το ζητάει. Το ζητάει, αλλά δεν το δίνω άλλο. Κάθε φορά το ζητάει πριν τι το μάτς. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, έρχονται κάτι. Πράσινο. Όχι, τι, την αλήθεια. Δολοπλόκε. Δεν δολοπλόκε. Τι δολοπλόκε. Τι να ζητάει ένα 600, από πού. Λέω εγώ. Α, λες. Εντάξει. Δηλαδή αντίστροφη... το ποσό, δηλαδή. Τι να είναι, ένα 630. Ένα 640, ένα 650, ένα 620. Δεν ξέρω τι ζήτησα. Πάντως δεν θα γίνει αυτό, θα ήταν ωραίο. Εγώ ξέρω για 1600. Τι 1600. Μηχανή μέσα. Ένα 600. Μάλιστα. Μοτόρι. Αντίζομαι μέτρηση. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω. Ούτε εγώ θέλω. Αλλά πετάω, τσιγκλίζω εγώ δεν. Χωρίς γυρισμό, λέει ο Μπουζούκης, τον τέρμι του Ολυμπιακού πρέπει να παίξουμε λέει σαν άντρες. Η πράσινη είναι αυτά, λέει. Και αντίστροφη μέτρηση εδώ με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τα ψέματα κέρδισε τον Προμηθέα, αλλά το κάνανε μούχτη. Έτσι. Τι Προμηθέα. Σε ένα τουρνουά εκεί που κάνανε, κέρδισαν όλο τον κόσμο, παραλίγο να χάσουν τον Προμηθέα. Τι είναι ο Προμηθέας. Μπάσκετ, αλφα ένα ομάδα. Παίξε μπάλα, ρε, άσε με τώρα. Λοιπόν, σε μια γωνιά της σκεπαστής, αεκάρα πάλι θα με βρεις. Μ' αρέσει η ώρα, ρε φίλε. Έχει όραμα, έχει ελπίδα. Ποιος θα κάνει πρώτο γήπεδο, πολύ... η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα καθυστερήσει το γήπεδο. Ναι. Γιατί δεν πήγε υπογειοποίηση εκείνα τα. Εσύ τι γίνεται, πού βρίσκεσαι. Εγώ στη Χαρτούρα ακόμα. Σε Χαρτούρα. Άμα δεν τελειώσω με τη Χαρτούρα, να περάσει τη Βουλή, νομοσχέδιο. Θέλει ο Σαββίδης να κάνει γήπεδο. Εσύ τι λες. Πρώτα τον. Εγώ λέω ότι θέλει 100%. Πόσο κόστος γιατί έχει ξεσηκώσει όλη τη γη και όλο τέτοιο για να φτιάξει για τον αέρα ξέρω, το έκανε. Για τις πρέσπες, πού να ξέρω. Ποιες πρέσπες δεν σηκωστεί, ποιες πρέσπες. Πόσο κάνει το γήπεδο. Όσο κάνει, 50, 60, 80, 90. Θα τα δώσει όλο ο Σαββίδης. Όλο ο Σαββίδης, ναι, γιατί. Το δεν ρώτησε, έχει. Δεν λέω εγώ ότι ναι. Θα τα δώσει. Γιατί να μην τα δώσει. Χωρίς να πάρει στην αυτό... ιστορία θα μείνει. Στην ιστορία θα δεν μείνει. Δεν ξέρω, εγώ στα μαθηματικά έμενα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα έμενε. Εσύ, αλλά θα μείνει στην ιστορία. Δεν γιατί δεν με τα δώσει. Το έχει, εγώ ξέρω. Ναι, ναι. Ό,τι και αν μου λέτε. Ναι, ναι, ότι ναι. Ό,τι έχει υποσχεθεί το έκανε. Ναι, τέλος. Ναι. Ό,τι έχει υποσχεθεί το έκανε. Ναι. Γι' αυτό και το γουστάρω. Γιατί είπε, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Τα έκανε. Τα έκανε. Και το γήπεδο το έχει υποσχεθεί. Mm. Θα το κάνει. Γιατί είναι πόντιο και είναι και τιμάει τον λόγο του. Δηλαδή, θα δώσει όλα τα λεφτά ο Σαββίδης. Αφού έτσι είπε. Τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή αυτό στην Ελλάδα ακούγεται παράξενο. Κολλάει στα καρτιά δηλαδή. Τι δεν κολλάει στα καρτιά εδώ στην Ελλάδα. Πε μου εσύ τι δεν κολλάει στα χαρτιά. Εδώ πάντα πάρεις ένα επίδομα ανεργίας να πάρεις και πας 10 φορές. Άλλο αυτό. Ναι. Τι άλλο αυτό. Θέλω να κάνω μια δουλειά. Ναι. Δουλειά. Πού στην Ελλάδα θα καθυστερείς πολύ. Ένα λεπτό. Ναι. Έρχομαι σε σένα που να κάνεις τη δουλειά. Ναι.
Σου δω πόσες μέρες έχει να φας κρέας. Ναι, αλλά άμα τρώνε κρέας, τι κάνεις ύστερα. Του δίνω ροζ μπιφ. Α, και άμα τρώνε και ροζ μπιφ, βλακάγκους μετά. Πόσο καιρό έχεις να πας με γυναίκα. Α, του πας και γυναίκα. Σου δίνω τρεις ρωσίδες. Αλλά να τα να τα. Στην Ελλάδα δηλαδή, όταν έχω λεφτά, ναι, δεν καθυστερούν τίποτα. Δηλαδή, αυτό λέω λες, εγώ. Ό,τι τώρα... δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με πιο πολλά λεφτά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Και τώρα κολλάει το γήπεδο του Πάουκ στα χαρτιά. Αφού ξέρει. Πρέπει να σε ποιον τα λες. Και αν έχεις κάποιους που τρώνε και ροσμπιφ, έχουν και ρωσίδες και μπλακ άγκους και έχουν συμφέροντα από την απέναντι πλευρά και σε βάζουν πόδια, τι κάνεις, Κωνσταντίνε μου. Στέλνω τσατσένο. Α, έχουμε και αυτή την οδό, μάλιστα. Τι ωραία χώρα είμαστε, ρε φίλε. Σε άλλες χώρες. Παρακαλάνε να βρεθούν επενδυτές να γίνουν γήπεδα και εμείς εδώ βάζουμε εμπόδια. Δεν πρέπει να προσαρμοστώ εγώ στη χώρα που ζω. Το πάρκο του Αθεράπη ξεκίνησαν δουλειές. Πέρασα σήμερα το πρωί. Ναι. Ήταν 12 άτομα, δούλευε ένας. Ναι. Οι άλλοι 11 πήραν καφέ. Κοιτούσα. Καλημέρα. Καλημέρα στο πάρκο του Αθεράπη. Λοιπόν, θα σας αποκαλύψω. Και ήρθε η ώρα να σας το πω. Ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Φυσικά και είναι ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Ο άνθρωπος ό,τι γράφει γίνεται χρυσό. Ρέμος, Βέρτη, Θεοδωρίδου, Τερζής. Ατελείωτη λίστα. Θα είναι για 5 παραστάσεις από 13 Σεπτέμβρη στο Ρίτζεσι Καζίνο στην αίθουσα Βεργίνα. Μαζί με Όλγα Βενετσιάνου, Δήμητρα Σαδοπούλου, Παναγιώτη Ραφαλίδη, τρομερές φωνές. Εισιτήρια θα βρείτε στα public, στο ticketservices.gr και βεβαίως στο καζίνο. 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους στο Βεργίνα Θέατρο. Επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι. Τέλος, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο, φίλες και φίλοι, για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Εκεί θα σας λυθούν και πολλές απορίες πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή. Αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Volton.gr. Τελευταίο ημιωράκι, rap and cool εδώ με Καζαμπάκα, τριπλέτα δεν χαλάει ποτέ. Και δεν πήγαμε λίγο να διαβάσουμε και το προσέλιο της Metrosport, να κλείσουμε με αυτό και όσο με συζητάμε, ανοίγουμε και γραμμές, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, κερδίζει πόντους. Ο Ένιγκ είναι αυτός, ο οποίος αποτελεί πλέον το φαβορί για τον πάγκο του Άρη. Πού δούλεψε ο Ένιγκ. Ο Ένιγκ, φίλε, είναι για μένα κακή επιλογή και το λέω πριν τον πάρει. Πού δούλεψε, πού ήταν, τι έκανε. Ήταν ανενεργός εδώ και αρκετά χρόνια. Πόσα χρόνια. 4-5. Μάλιστα. Ήταν ανενεργός. Πού δούλεψε πριν. Ήταν βοηθός εκεί στην Ιρεβέργη του προπονητή όσα ήταν ο Χαριστέας και νομίζω τώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαγδεβούργο. Σε μια ομάδα. Τον έφερε ο Χαριστέας, ναι, στην οδουλειά. Του λέει: έχεις να δουλέψει 5 χρόνια. Ναι. Είναι, ξέρεις, είναι σαν να έχει άλλο να πάει 5 χρόνια με γυναίκα, του πει: σε βρήκα μια χοντρούλα. Έλα εδώ να βγεις μια βόλτα και τα λοιπά. Κάτι τέτοιο να πούμε. Δεν ξέρω τι, ναι, είναι, αλλά ο Άρης νομίζω μπορούσε να κινηθεί και διαφορετικά. Τώρα ο Ένιγκ κερδίζει πόντους, δεν ξέρω αν θα τον πάρει. Και άμα δεν είχε 5 χρόνια να δουλέψει, πώς θα έρχονταν στον Άρη. Ναι, ναι. Δηλαδή σου λέει: αχ, τι να κάνω, θα τους βγάλω έτσι, τους πέμπτους, έβδομους. Ο Άρης ουσιαστικά ψάχνει προπονητή εδώ και 17 μέρες. Ρε παιδάκι μου. Κάπου πρέπει να καταλήξει. Εντάξει, ωραία. Ωραία. 54 χρονών. Κάπου και έχει να δουλέψει από τα 47. Έχει αρκετά. Δηλαδή, σαν ένα αστυνομικό, ναι, έχει βγει στη σύνταξη, είναι πυροσβέστη, 45 χρονών, 46. Έχει να δουλέψει 5-6 χρόνια, έχει σαπίσει το καφενείο και του λες: έλα τώρα να πουλήσουμε κανένα στυλό, να πουλήσουμε κανένα αυτό, να πουλήσουμε καμιά προστασία, να κάνουμε κανένα αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Μάλιστα, εντάξει. Μετά από 7 χρόνια. Να βάγισε το θέμα του Κρέσπο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τι λέει γιατί ο Κρέσπο ήθελε να φέρει για επιτελείο, θα πήγαινε πολύ το μάνι και δεν θα σου πέντε. Λοιπόν, ο Τερζής προσπέχτασε προετοιμασία για να νικήσουμε στην Τούμπα. Λέει: καλά, καλά. Ο Άρης ζήτησε σωστά για μένα ξένο διαιτητή. Εδώ είμαι μαζί του. Όπως είμαι μαζί του και για το θέμα του ΒΑΡ. Του ΒΑΡ, ναι. Για το τηλεοπτικό, για το Pauk TV. Το απλά VAR, θέλω. Το VAR με το Pauk TV, ποιο θα το φτιάξει, ο Κόλκας θα είναι εκεί πέρα. Δεν, τι σχέση έχουν εσύ. Εμείς κάνουμε το VAR, σε ποιο θα είναι. Εσύ θα είσαι. Θα... Εγώ δεν θα είμαι σίγουρα. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν θα είμαι σίγουρα. Εντάξει, αυτοί, ναι, που δουλεύουν, οι τεχνικοί θα είναι. Θα είναι, ρωτάει ο Άρης. Η συγκεκριμένη, ναι, τεχνική που είναι σε όλα τα τηλεοπτικά τέτοια. Μήπως κατέβει ο Δούκας από πάνω και κάνει το VAR. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ρωτάω εγώ να πάθω, ναι. Καλά, ρωτάει. Άλλο. Έχει ενδιαφέρον θεματάκι για το Φετβατζίδη, πώ έχει επιστρέψει πάρα πολύ καλά και αυτή η σημεία ένα από του καλύτερου ακραίου στην Ελλάδα. Και μη Λουκάνικο, ξελουκάνικο που λες, ναι, είναι από τους καλύτερους. Και γκολ και ασίς βγάζει. Ναι. Γιατί είχες πει, αν βγάζει γκολ και ασίς, εγώ θα κάνω μούγκα, ναι, που δεν μαρκάρει. Ναι. Μούγκα είσαι τώρα. Ας μη μαρκάρει στην Τούμπα και να κάνει ένα γκολ και δυο ασίς. Ναι. Μπορεί να τα κάνει. Άμα τα κάνει, θα έχει κρίνει και πάει το Τούμπα, πάω Κάρης. Ναι. Γίνει το μάτς 1-1. Το γκολ ο Φετβατζίδης, ναι, δύο ασίστ. Δύο ασίστ πώς, δεν γίνεται δύο ασίστ. Ένα-ένα μα λήξει πώς δύο ασίστ. Δύο ασίστ και τα χάσει ο άλλος.
Δεν μετράει όμως, δεν πιστώνεται assist. Γιατί... άμα δεν πει τον γκολ, δεν πιστώνεται. Γιατί εγώ πάω σε 50 assist. Ναι, αλλά και να τα χάσει άλλο. Δεν μετράει. Έτσι τα μετράει ο Χαλάνης τα assist. Φυσικά. Παρακάτω. Εσύ assist είναι άμα πει γκολ. Άμα δεν πει γκολ, τι σου δίνω. Δηλαδή εγώ σου δίνω. Ναι. Ο Χατζηπαραγής έδωσε assist. Δεν μετρούσε. Στο Μητόσεβι. Τόσο θέλει out. Δεν μετράει το assist. Άντε ρε Χαλάνη, φύγε από εκεί. Δεν μετράει. Άντε πληρώστε καλά υπάλληλο εκεί πέρα. Δεν πήγε γκολ. Παρακάτω. Πάμε στα θέματα του ΠΑΟΚ, αυτά είναι τα θέματα του Άρη, γρήγορα με τα γραμμές. Λουτσέσκου να στηρίξουν τον Φερέρα, λέει. Είχαμε, λέει, έφυγα γιατί είχα, λέει, διαφορά φιλοσοφίας. Μάλωσα με τον Γιώργο, ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αλλάξαμε μηνύματα. Ο Γιώργος, ό,τι παίχτη έφερε, σαβούρα βγήκε ο παίχτης. Όχι, τι έφερε. Ποιου παίχτε έφερε ο Γιώργος. Πες με έναν. Έφερε, Καντούρι. Ο Καντούρι είναι παίκτη. Έφερε, είναι παίκτη ο Βέρμπλουμ. Ποιο έφερε, Χατσερί, τώρα Χατσερί. Ποιο έφερε, ρε, ο Γιώργο. Ό,τι έπιασε στα χέρια του ο Γιώργο, τα διέλυσε. Ο Νικόλα όμω έφερε Τσουμπάκου. Ποιο είναι ο Νικόλα. Ο αδερφό. Εγώ μιλάω για τον Νικόλα, ρε. Έφερε Τσουμπάκου. Και τι ο Άκουμ τι κάνει, δηλαδή. Τι κάνει, πλάκα με κάνει, τι κάνει. Είναι ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ. Είναι καλύτερο. Έφυγε ο Πρίγκοβη και δεν μιλάει. Είναι καλύτερο από τον Λιβάγια. Είναι καλύτερο από τον Ολυμπιακού. Ποιον. Τι είναι. Τον Κεραίρο. Τον Κεραίρο. Δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο. Προσπαθούν να τους κάνουμε για αυτούς. Δηλαδή τι είναι τώρα. Σεντράριο πάω και λέει τον δολοφόνο έχω. Έχεις παιχτάρο όμως. Δεν έχουν άλλοι εκεί. Τζουμπάκου. Τώρα θα πάμε τώρα. Ποιος είναι τι. Επιμένει ο Αμπέλ, λέει, βελτίωση, λέει, σωσίλ που θέλει να κάνει και επιβάλλει να εστιάσει δύο τομείς στα ατομικά λάθη. Να είστε δηλαδή, λέει, προσεκτικοί στα λάθη που κάνετε ως τώρα και είναι να είστε πιο εύστοχοι. Αυτό τώρα τι είναι τώρα, το προπονητική προσέγγιση, σαν τον Πετρόπουλο έκανε τη θεωρία και έλεγε μετά προσέξτε, game over, μην λέει, γίνει το λάθος. Άσε ρε άντε. Game over. Ναι. Χτύπημα για το θέμα του Ηρακλή που δεν το κουβεντιάσαμε κακώς καθόλου. Χθες μιλούσαμε έναν άνθρωπο. Τέλος το θέμα με το Παλαιοχώρι. Της αυτόνομης θύρας 10. Ναι, και πάμε σε γραμμές καπάκι μετά. Και μου λέει, εμείς, λέει, δεν γουστάραμε να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά κάνουν και εγώ μαζί τους είμαι. Δηλαδή, αν ήμουν Ηρακλήδες, δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το μπασταρδεμένο πράγμα. Δεν θα το γούσταρα. Ας παίξουν τώρα με τους μετανάστες, να πούμε. Ποιους μετανάστες. Θα κάνει... Όχι, δυστυχώς ο Ηρακλής έφτασε πιο κάτω, δεν έχει, δεν θα παίξει κατά κατά. Βάλατε κι εσείς το χεράκι σας. Πάλι εμείς θέμε. Εντάξει, όχι, εσείς το βάλατε λίγο το χεράκι. Πάλι εμείς και στο Παλαιοχώρι. Άσε τον Ηρακλή τώρα. Λοιπόν. Ήταν να γίνει Άρης Παλαιοχωρίου, δεν έγινε. Πήγε θύρα 10 τσαμπουκά, λέει, δεν γουστάρουμε. Έκανε κάκα να πούμε οι παλέμαχοι και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω ψέματα εγώ. Τι αστραπώ για να σε ρε. Κάγανε κάκα η Γάμα Σίγμα η Ακλή. Έκανε κάκα η Παλέμα. Όλοι κάνανε κάκα. Πήγανε εκεί η θύρα 10. Τι λέει, αστραπώ για να. Πάμε γραμμές ρε. Πάμε γραμμές ρε. Πάμε να δούμε. Ψέματα να πω. Δεν ξέρω. Κάνανε κάκα οι άλλοι. Εντάξει, καλά κάνανε τότε. Μου τα πάνε χθες η θύρα 10. Έτρωγα μαζί του εχθέ. Για σε πω. Στο Μούχαλι με το Μούχαλι. Με το Μούχαλι. Επέσταρε αγόρι μου εκεί το ρεπορτάζ. Κάναμε ρωτήσει τι γίνεται από κτλ. Εντάξει, πάμε καλημέρα. Και μαθαίνω και το άλλο. Τι έμαθε πάλι. Αποπολιτικοποιήθηκε, λέει, η θύρα 10. Τέρμα, δηλαδή, υπάρχουν και δεξιοί. Τα πανεπιστήμια αυτά όλα τέρμα. Βασικά λέει, είναι αναρχικοκομμουνιστές, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Δηλαδή λέω, αν έρθω εγώ με μια σημαία ελληνική και είμαι Ηρακλειδέας, δεν με κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Όχι, λέει. Δεν θα σε πειράζουν. Θα σε πούνε πάνε 50 μέτρα πιο εκεί. Ιδεάλω θα σε. Τι πράγμα. Τι πράγμα. Πάμε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα. Γεια σου, παιδιά. Καλώ το Λιβάγια των ακροατών. Νάτο, Λιβάγια. Νάτο. Μην. Μην βιάζεσαι με αυτόν τον Νορβηγό. Το Χαλάντ. Λοιπόν, γιατί με την Γκένκ κάμπαλε τα γκολ. Δεν τα βάλαμε με την Γκένκ. Πριν την Γκένκ και η Κώστα. Και Κώστα περίμενε. Το Άντερφλο. Πώς δεν θυμάμαι τον τώρα Άντερφλο. Καμία σχέση όμως. Εκείνο ήταν όρθιο αγκούρι, ρε φίλε Κωνσταντίνε μου. Καμία σχέση. Τον είδε στο Χαλάντ να παίζει. Κάτσε να μα πει την ποδοσφαιρική. Μα το θυμάμαι τον τώρα Άντερφλο. Εκείνο ήταν όρθιο αγκούρι. Ήταν καλό ο ψηλό κεφάλι. Αυτό είναι. Κάτσε. Πήγε φίλε. Πήγε καλύτερο. Στην Αγγλία και δεν ακούμπησε. Πώς η Τζέλσι έπαιζε, εντάξει. Λοιπόν, okay. Περίμενε, με την Γκένκ τα έκανε τα γκολ. Δεν έκανε μόνο με την Γκένκ. Πρέπει με την Γκένκ τα έκανε τα γκολ. Πριν την Γκένκ έχει βάλει 15 γκολ όμως. Τι με την Γκένκ. Θα κολλήσουμε τώρα. Εντάξει. Για πάμε. Ναι. Παρακάτω τώρα. Μην μαλώσουμε. Υπομονή. Υπομονή. Κωστή, σαν μεγαλύτερος θα σου δώσω μια συμβουλή. Δώστη μου. Μην βγάζεις γρήγορα συμπεράσματα για παίκτες. Ναι. Περίμενε τους. Δώσ' τους ένα περιθώριο 3-5 μηνών. Μαζί σου εγώ, κύριε Κώστα. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, γιατί ο Κωστής είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα, διαβάζει παιχνίδια, αλλά του το λέω και εγώ εκτός αέρα. Μην βιάζει με παίκτες, γιατί μπορεί να σε εκθέσουν. Δηλαδή, περιμένω το Βέρμπλου κανένα εξάμηνο. Το Βέλιο σου είπα, περίμενε, όχι, σου λέω και κορμί. Περίμενα να τους δούμε. Γιατί είναι, εκεί είναι το μοναδικό μείον που έχει στο ποδόσφαιρο. Βιάζεται και παίρνει παραμάσματα παίκτες. Αυτό είναι. Γιατί μπάλα ξέρω σε ολίγη, έτσι δεν το συζητάμε. Να σε θυμίσω μόνο. Ναι. Να σε θυμίσω μόνο. Ναι. Ότι τον Μουρίνιο τον έλεγε μεταφραστή. Ποιον. Ποιος? Ο Αλέφαντος. Έστω έλεγε. Και μετά
και μετά τον αποθέωνε και μετά τον έθαβε. Εντάξει. Το Ζιντάν τον έθαβε από την πρώτη ώρα. Πήρε τρία Champions League. Και είδες τι έκανε ο Ζιντάν. Ναι. Κοίταξε, Κυρκώστα, όλοι έχουν τα πάνω, τα κάτω, έχουν εντάξει, έχουν διακυμάνσεις. Γιατί και τώρα ο Ζιντάν κριτική δέχεται στην Ισπανία. Εντάξει, μετά από τρία Champions League τον κάνουν κόσμο. Τον ξεπατώνουνε ναι, πρωτοσέλιδο ναι, και τον έχουν στόγαστρο με βελάκια. Τι γίνεται ο Πιερικός εκεί. Άσε ο Πιερικός. Αυτός ο Ζιντάν πλέον πέρασε στη χωρία των αθανάτων τώρα. Πλάκα κάνουμε. Καλά, μην φωνάξεις. Και σαν παίκτης και σαν προπονητής με τρία Champions League τώρα. Έτσι. Α, και κάτι άλλο. Ναι. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι έκανε. Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Τα έσπασε, αφού είναι παιχτάρα, εντάξει, να λέμε. Έσπασε όλα τα ρεκόρ και λίγο όταν γίνα κάνουμε σύγκριση με το Μέση, δεν το βάζουμε τον άλλο στα σκουπίδια. Εντάξει, γιατί αυτό γίνεται. Ο Ρονάλντο είναι κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Ο Μέση είναι κορυφαίος παιχταράς όλων των εποχών. Άστο. Κάπως έτσι είναι. Είναι λίγο διαφορετική. Είναι λίγο διαφορετική, ναι. Έτσι, είναι έτσι. Ναι, ναι, αλλά όλος έπαιξε σε τρεις ομάδες και το έδειξε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει. Να σε καλά, κύριε Κώστα. Ο Κλοπ βγήκε και έκανε δηλώσεις και λέει δεν υπάρχει κανένα απέναντι. Δεν με νοιάζουν τα κλάματα. Βούτυξε, του Κλοπ. Λέει ο Καγιεχόν και εγώ είμαι μαζί του. Άστα. Βούτυξε ο Καγιεχόν και το πήρε. Το παίρνει και άλλο είναι μπροστά και το δίνει κιόλας. Καλά έκανε. Άμα είχαμε εμείς κανένα τέτοιο πέναλτι θα ρουλιάζαμε. Άστα ρε Κλοπ τώρα. Κλοπ, άστα. Πάμε, ναι, καλημέρα. Ναι. Ωραίο πλοτζάκι αυτό τη Λίβερπουλ, το άσπρο με μαύρο. Θα πάω, ναι, να το πάρω. Και κομμουνιστής ο Κλοπ. Και αυτός. Έτσι είπε. Τι πράγμα είναι αυτό, δουλεύει. Αυτός δουλεύει. Δουλεύει σαν σκυλί, εντάξει, αλλά έχει κι αυτό τι ανέσει του για κομμουνιστή. Είναι κομμουνιστή, αλλά δουλεύει. Δουλεύει. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα. Ο νομός Πιερίας είναι εδώ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Σεντονάτος, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ο Δήμος, ο φιλαράκι μας, ο Δήμος από τον Κορονό. Α, ο Δήμος, ναι. Έλα, Δήμο. Καλημέρα. Άκου φωνή. Άκου από τον Κορινό περιόδικη προφορά, άκου. Λοιπόν, αυτό που λέει. Σήμερα έχουμε ραντεβού με την Σαρλίζ Θερόν. Την ξέρεις τη Σαρλίζ Θερόν? Αυτή με τα μακριά ποδάρια, Κωνσταντίνε. Περίοδο έχει. Μια απαιτητική γκόμενα, μια χλιδάτη γυναικάρα, με πολλά level. Level. Ήταν να πάνε να κάνεις έρωτα με τη Σαρλίζ Θερόν, πώς τη λένε. Σαρλίζ Θερόν. Σαρλίζ Θερόν. Και μετά κουκλαρε, την Τετάρτη, την Κυριακή. Να έρθει η Γεωργία Βασιλιάδου και σε κάνει ένα χιλόπιτα. Ναι, ναι. Θα φας χιλόπιτα από τη Βασιλιάδου, ρε. Που τα θέλεις όλα εσύ με αυτό το υλικό, θα νομίζω ότι έχεις ομαδάρα για δύο διοργανώσεις να πούμε. Όχι, πάρ' το φλόκο. Έλα φλόκο, Ολυμπιακέ. Έβγαλες τώρα γλώσσα επειδή ήρθε ο Κούλης. Αλλά έλα τώρα. Έχεις την καβάτσα της Δώρας από πίσω, επειδή τα λέμε. Τι θα κάνεις, θα στηθεί ο Αλαφούζος να περάσεις. Τι θα γίνει. Έχει προφέσορ, λέει. Ποιος είναι? Έχει προφέσορ, κάσατε Παπέλη, κάσατε Λιστέλ. Τι είναι, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να κερδίσεις αύριο, σήμερα, με μπαλάρα. Ναι. Και σου κάνει καμιά και δύο μπουζούκης και να δω μετά τι θα λες. Μ' αρέσει αυτό το σενάριο, μ' αρέσει, ωραίο. Ούτε ο μπουζούκης, ούτε ο βιολιστής, ούτε ο... ούτε ο μικρός. Έδωσε ο Δωμάζος μια συνέντευξη και συμφωνώ. Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, λέει, του πεταματού σε αυτό το μάτς. Εννοείται. Θα παίξει υπερπάντων αγώνα. Άντε τώρα εσύ, με διαιτησία 50-50 μέσα εκεί πάρτονα. Θα τον πάρεις? Εννοείται. Εντάξει. Δώσε και ένα σκορ σήμερα με την Σαρλίζ Θερόν. Πόσα γκολ θα τις ρίξεις? 2-1. Όποιος Ολυμπιακός, ναι, μιλάει για Champions League σήμερα, ναι, και κάνει κανένα φλόκο την Κυριακή, μη μου βάλει τα κλάματα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Έχουνε καβάτσες. Μη με βάλετε τα κλάματα. Οχοχοχο. Εντάξει. Θέλετε και Champions League. Τα λέμε. Βλάχη. Καμάρι, μην ανεβάσεις πίεση, μην φωνάζεις σιγά. Τα δεν λέμε. Έχω ανάγκη. Καμάρι. 12 με 8 έχω πίεση εγώ. 12 με 8. Τα λέμε, Δήμο, τα λέμε. Γεια σου, Δήμο Στέλνη. Ωραίος. Γάβρος, αλλά από τον Κορινό με προφορά πυρεώθηκε. Έχω διαφωνία, ναι, ναι, στο να πάει ο Ολυμπιακός full στο Champions League και στο πρωτάθλημα, εφόσον δεν έχει παράγκα, γκαγκάτσι και... Θα το έλεγες αυτό εάν είχε Ολυμπιακός Βόλος την Κυριακή. Να... Όχι, έχει άλλο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το ίδιο, γιατί και ο Βόλος του Μπέου, γιατί, επειδή πήγε αν είχε Ολυμπιακός Λαμία, ρε παιδί μου, αν είχε πιο βατό μάτς. Όχι, δεν το έλεγα. Εγώ, ναι, λέω διαχρονικά. Ναι, ναι. Αυτή η αλαζονία του Ολυμπιακού και του Χοντρού. Τα πάμε για όλα και ιστορίες και δεν μας άμε. Κάπου θα την πληρώσει, λες. Ναι. Εκεί ποντάρω εγώ. Εντάξει. Ότι κάπου θα την πατήσει. Θα την πατήσεις. Δεν γίνεται. Θα και θα αφήσει Τούμπα, έχουμε τρίμπαλο, καλό στα παιδιά, ελάτε. Γιατί είναι τελειωμένο αυτό, δεν το συζητάμε. Εκεί ποντάρω. Καλά, μην να πέρεις, κάνει μια στραβή. Μην παίρνει θάρρο και εσύ με την Τούμπα. Να πάρω κι εγώ. Θα έρθουν με τα selfie γκόμενες εκεί. Θα έρθουν με τα selfie, αλλά είδε γκολ από τα αποδυτήρια βάζουμε τον Ολυμπιακό. Το είδε. Το Πόρτο ταξιδεύει ο Βίδα. Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα τα ποδόσφαιρα. Κάτσε να μάθουμε την ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Τι λέει η Αμπόλα σήμερα, η Αμπόλα τι λέει. Κάτσε να σου πω, Νίκο. Ο Λιβάγια, Κώστα,
χρυσέ μου Κώστα. Χρυσέ μου κιόλας. Είναι, είναι ένας παίκτης που δεν, δεν παίζει συλλογικά. Ξέρεις τι σημαίνει συλλογικά, ομαδικά. Είναι ένας παίκτης φαταούλας. Θέλει δόξα μόνο γι' αυτόν. Mm. Είναι καλός παίκτης, τρέχει πάρα πολύ. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Αυτός ο παίκτης αν έρθει στον πάγο όπως έλεγες, δεν μπορεί να βγάλει εκεί πουλιά. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Λιβάγια κάνει δυο θέσεις παίζει στην ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι? Και σεντερφορίσιος και γύρω γύρω ίσιος. Και πλαϊνός, εξτρεμάκος. Ναι. Και κλείνει προς τα μέσα καμιά φορά στο κέντρο. Έτσι. Λοιπόν. Και μην λες τώρα ότι Λιβάγια αν έχει ο ΠΑΟΚ Λιβάγια. Εμείς έχουμε ΑΚΠΟΝΚ, θα τον εκπαιδεύσουμε και φέτος, θα γίνει πιο καλός. Αλλά ένα πράγμα δεν μου αρέσει στον ΠΑΟΚ. Για ρίχτω και αυτό και κλείσε με αυτό. Να μην πουλάμε παίχτες που ακόμη δεν παίζουν μπάλα. Mm. Όπως γίνεται τώρα και με τον Μπέλκα πάλι. Ή όπως έγινε με τον Κουλούρη, το λες δηλαδή. Με τον Κουλούρη. Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Δεν το θέλω αυτό Κουλούρη το πράγμα. Σαν τα χρήσιμο για τον Μπέλκα πώς παίζει φέτος. Γιατί Κοσνίκο, πάμε πάλι προς τα πίσω. Και στεναχωριέται τώρα. Φίλοι είναι με το. Κολλητή είναι. Άρα. Να ξέρεις, είναι κολλητάρια αυτή. Όχι, σου λέω ότι θα ήταν χρήσιμο ο Κουλούρη φέτος στον Μπέλκα πώς παίζει. Πού να παίξει. Αλλά δυστυχώς πουλήθηκε γιατί είχαμε Λουτσέσκου. Γεια σου, Μπέλκα. Τα λέμε φωτάρα. Τα λέμε που λένε. Συγκινήθηκα που είναι φίλοι. Ο Κουλούρη κολλητή είναι, όχι απλά φίλοι. Λοιπόν, ο Κουλούρη σε αυτό τον Μπέλκα πώς παίζει θα ήταν υπερπολίτιμο. Πού θα παίζει. Δεύτερο center for. Στη θέση του πιανού. Οποιοδήποτε. Στη θέση του Πέλκα. Μπορεί να ξεκινούσε ο Κουλούρη με τον Πέλκα και να έβγαινε έξω και ο Απκόμ. Μπορεί να έκανα πολλά. Ό,τι θα έπαιρνε εσύ προτάσει από τον Ολυμπιακό με τον Κουλούρη και τον Πέλκα. Γιατί είναι καλό, κακό είναι ο Κουλούρη και ο Πέλκα. Παρακάτω. Δεν σ' αρέσει ο Κουλούρη. Με αυτό το δίδυμο. Ο Γκερέρο είναι καλύτερο ο Ολυμπιακό. Με αυτό το δίδυμο. Ναι, με αυτό θα έπαιρνε προτάσει. Θα έπαιζε και, ΣΥΡΙΖΑ. Και τσούμπα Κουλούρη θα είχα. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Νίκο. Ναι, Νίκο. Ναι, 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 εδώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννα Άγγελο, τι κάνει. Καλώ το να είμαι εδώ με Κωνσταντίνο. Λοιπόν, φίλε, είσαι ο πιο συμπαθής παοκτής για μένα που είμαι άρρωστος Ολυμπιακός. Μπορείς να γράψεις ένα χαρτάκι, δύο σημεία για πάρτους, ένα δεκαρικάκι θα ρίξει. Για ρίξε τώρα λίγο να ακούσω. Λοιπόν, over 1,5 γκολ Ολυμπιακός, άσχετα πόσα θα φάει. Ωραίος. Και over 1,5 ο Άρης, άσχετα πόσα θα φάει. Αυτή τη διαδρούα τα λέμε τη Δευτέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, συμπαθέσατε μου, φίλε. Το over 1,5 του Άρη. Τι σημαίνει αυτό? Να βάλει δύο γκολ στο παιχνίδι. Το συζητούσα χθες εκεί στην φωλιά των Αριανών που ήμουνα και πληρώνει 6,50. 6,50, όσο πληρώνει δηλαδή το διπλό. Ουσιαστικά με το over 1,5 του Άρη, εφόσον πιστεύω θα βάλει δύο γκολ, έχει καβάτσα και το χ. Γιατί εγώ λέω ότι ο Πάκου δύο γκολ θα βάλει και αυτό για πλάκα. Έτσι. Over 1,5 Άρη λοιπόν πληρώνει 6,50. Από πότε έχει να βγει πάω Κάρι στην Τούμπα 2-2. 2-2 πάω στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ε. Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω αρκετά, ε. Με το Χατζάρα πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν με το Χατζάρα. Θα το ψάξω και θα το. Με θα το Σανχούρχο. Σανχούρχο, ε. Πάω Κάρι 2-2. Είχε λήξει. Νομίζω έχει δίκιο, ρε φίλε. Ναι. Νομίζω. Πότε έλειξε τελευταία 2-2. Θα το βρω και θα το πω. Το 2004 που έπεσε το 4. Ο Άρης. Το 4. Που έπεσε ο Άρης. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμέ. Πάμε. Πρέπει να έχει δίκιο. Αλλά το over 1,5 για κάποιον που θέλει να παίξει διπλό Άρη. Ναι. Έτσι, γιατί είναι. Δεν θα να παίξει διπλό. Λέει είναι 7, τα 7 θα έκανε πολλά. Παίξε το over 1,5. Γιατί για να βγάλει πρέπει να βάλει τουλάχιστον δύο γκολ, δεν είναι? Πάμε στο τελευταίο. Όχι, τελευταίο, έχουμε χρόνο. Δεν προλαβαίνει. Έχουμε. Καλημέρα. Έπεσε, καλημέρα. Είναι. Ποιο είναι? Έλα ρε Αβγερινέ, πού είσαι? Ο Κούτρης. Ο Κούτρης των Ακροατών. Τα θέλω όλα. Ο Κούτρης των Ακροατών. Τα θέλω όλα. Τόσο καιρό δεν έβγαινα γιατί δεν ήθελα να το στεναχωρήσω επειδή τον συμπαθώ. Καλώσανε. Λοιπόν, θέλω να πω σήμερα. Για πες ότι θα ρίξει. Ότι άμα παίξει ο Σεμέδο. Θα παίξει. Θα παίξει, το ξέρω. Θα παίξει η ομάδα θα παίξει ακριβώς όπως έπαιζε στα πρώτα παιχνίδια. Ούτε μία αλλαγή. Με Γκερέρο, με Σεμέδο. Ναι, 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 αυτή είναι. Γκερέρο θα ξεκινήσει. Ούτε Λαράμπι. Ναι, εγώ δεν βλέπω πώς θα χάσει ο Ολυμπιακός. Μέχρι χ το πιο κακό από την Ελλάδα. Άμα δεν παίξει ο Κέιν και ο Σον, γιατί να χάσει ο Ολυμπιακός. Ο Σον δεν θα παίξει. Ο Κέιν νομίζω θα παίξει. Ο Σον δεν παίζει, δεν παίζει. Δεν παίζει και ο Ρόουζ δεν παίζει. Ο Ρόουζ θα παίξει, θα βγάλει και ένα μπαχάφι. Τον έκανε. Φέρνει σε άλογο εκεί πέρα. Ο Άσος του Ολυμπιακού πόσο δίνει? Ο Άσος του Ολυμπιακού. 4-40. Σε περισσότερες εταιρείες κάπου κυκλοφορεί. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνει ο Άσος του Ολυμπιακού 4-20. Έπεσε λίγο. Τσίπησε προς τα κάτω με αυτά που λέμε. Γιατί μας ακούνε τώρα. Θα πάει 4 φράγκα. Αλλά κι εγώ μαζί του δεν βλέπω να χάνει ο Ολυμπιακός σήμερα. Στοιχηματικά. Στοιχηματικά, έτσι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να φάει γκολ με το Σεμέδο μέσα. Έτσι, άμα δεν παίξει ο Σεμέδο, αυτός ο ψηλός, ο άμπαλος, μπορεί να βάλει καμιά κεφαλιά.
Αλλά με το Σεμέδο δεν θα κουνηθεί καθόλου. Δεν θα ξεκινήσει ο Σεμέδο σήμερα. Θα ξεκινήσει. Αλλά μετά έχει Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Εκεί έχουμε Κοίταξε να σου πω πώ θα γίνει με το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Ένα τελευταίο για να τελειώνουμε. Ναι. Ο Παναθηναϊκό με το που θα φάει το πρώτο γκολ, στο λέω από τώρα, θα μπουν όλοι μέσα να διακόψουν το παιχνίδι για να μην συντηρηστούν όπω κάνουν κάθε χρόνο. Μανούρε, όπω και πέρσι είχαμε μανούρε. Διακοπή. Όχι και πέρσι, όλα τα χρόνια αυτό κάνουν γιατί φοβούνται μην ξεφτυλιστούν. Όχι γιατί του έκανε κάτι ο Ολυμπιακό, αλλά φοβούνται μην ξεφτυλιστούν. Μην φάνε κανένα τρίμπαλο μετά. Έτσι ακριβώ. Δηλαδή, αν πέσαμε στο καρέκι. Έχουν την αίσθηση τη ανωτερότητα σχέση με τον Πανέκο, την έχουν. Τι να κάνουμε. Αυτό τον Πανέκο, τι να κάνουμε τώρα. Ψέματα να πούμε. Να πω και κάτι για, το, να πω για τον Άρη, ένα τελευταίο και να κλείσω. Έτσι όπω είδα την ομάδα του, δηλαδή αν είχαν ένα αμυντικό χαβ, γιατί είναι πολύ αργή εκεί πέρα, και ένα τερματοφύλακα, θα ήταν για πολύ μεγάλα πράγματα. Σχολιάστε το για να μου πείτε τη γνώμη σα. Ο Άρης, να σε καλά, Αυγενέ. Ναι, γιατί είδε την τριάδα πίσω από το φορ. Που είναι πολύ καλή. Έξω τόσο ο Φλόρο και ο Μαρτίνε ο Φλόρο. Έτσι, έτσι που είναι πολύ μέσα καλή. Μέσα Μπρούνο Γκάμα, ανεβασμένο Φετβατζίδη, Ντεκινή κτλ. Και βλέπει ότι πίσω από τον center forward. Εκεί υπάρχει λίγο. Κινείται καλά ο Άρης. Ναι, 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 ναι. Και θέλει πιο γρήγορο χάφ αμυντικού και τερματοφύλακα. Έχει καλή τοποθέτηση ποδοσφαιρική. Σωστά. Ο Κερατάς Παλώτη είναι πυγμάχο, να πούμε. Ωραίος, ωραίος. Καλές τοποθετήσεις. Είναι πάρα πολύ καλή προσέγγιση. 2-2 λοιπόν είχε έρθει το 2004. Με Φινοκαλιώτη διαιτητή, με Φρίγκερο Πάο και Χατζάρο Άρης. Έτσι. Και είχε έρθει και 3-2 το 99-2000 με Φασόλη. Με κεφάλια, με Μπάγκερ Μιχαλίτσιο τότε προπονητέ. Εμεί είχα παίξει ξύλο. Τότε που έπαιζε ο Χαριστέα σέντερ μπακ. Δεν είχαν παίκτε ο Άρης. Σωστά. Μου φαίνεται ότι ήταν τότε με Μιχαλίτσιο. Τότε ήταν. Τότε ναι. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε και προσεχώς και αύριο και μεθαύριο. Πάντως θα σα πω κλείνοντα ότι έχω τη λύση για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Υπάρχει το Wind One, φίλες και φίλοι, συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής.